ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω ανάποδα λοιπόν από τη βιβλιογραφία. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά χωρίς το βιβλίο αυτό τον Νταβίδε Ντονάτη και Κάρλο Ζανοβέλο θα ήταν δύσκολο να κάνω τόσο πλήρη την παρουσίαση. Είναι σπάνιο να βρει κανείς μονογραφία για το γένος Εχινόκακτους. Τους λόγους θα σας τους εξηγήσω. Είναι ένα πολύ ευχάριστο βιβλίο με πολύ φωτογραφικό υλικό και εμπειρίες του Νταβίδε Ντονάτη κυρίως από το Μεξικό. Στα μέρη όπου φύονται τα φυτά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο, το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι ευχάριστο, μικρό σε ύλη και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένο. Έχοντας πει αυτό, να ξεκινήσω λίγο όρθιος, μιλώντας για το γένος Εχινόκακτους. Το γένος Εχινόκακτους είναι προβληματικό γένος. Ο λόγος είναι ο εξής. Όταν ξεκίνησε η ταξινόμηση των κάκτων, υπήρχαν μόνο 3 γένη. Μελόκακτους, Εχινόκακτους και Κέραιους. Χωρίζανε δηλαδή με παιδικό τρόπο, ουσιαστικά, οι πρώτοι βοτανολόγοι, τους κάκτους ανάλογα με το σχήμα τους. Και μάλιστα, είναι περίεργο, αλλά οι Εχινόκακτοι που έχουν απομείνει στο γένος, θα καταστρέφονταν με εκείνο το σκεπτικό στους μελόκακτους. Σταδιακά λοιπόν προχώρησε η ταξινόμηση στους κάκτους και κυρίως μετά τους κολοσσούς βοτανολόγους από τις ΗΠΑ, τους Μπρίτον και Ρόουζ, μπήκαμε σε μια καλή ράγα ταξινομική και άρχισαν και δημιουργούνταν τα γένη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται γένη και ήδη που υπήρχαν στα 3 αυτά μεγάλα αρχικά γένη να αφαιρούνται και να πηγαίνουν να προστίθενται και να δημιουργούνται τα καινούργια γένη. Τα ήδη λοιπόν φεύγανε από τα παλιά αυτά 3 γένη και πηγαίνανε και κολλάγανε κάτω από καινούργια γένη που δημιουργούνταν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι Εχινόκακτοι, το γένος Εχινόκακτους, ουσιαστικά, και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, να είναι ένα πολύθωμα. Δηλαδή δεν είναι ένα γένος που δημιουργήθηκε επειδή ξέραμε ότι τα ήδη αυτά ανήκουν εκεί, αλλά ουσιαστικά είναι ότι απέμεινε από την αφαίρεση των άλλων ειδών που υπήρχαν κάποτε στο γένος αυτό. Με αποτέλεσμα αυτό το τεράστιο κάποτε γένος, σε αυτό το τεράστιο κάποτε γένος να έχουν απομείνει 6 μονοείδη. Τα βλέπουμε εδώ. Ο Εχινόκακτος γκρουσόνι, ο Εχινόκακτος πλατιάκανθους, ο Εχινόκακτος πολυκέφαλους, ο Εχινόκακτος πάρι, ο Εχινόκακτος ο Χοριζονθαλόνιος και ο Εχινόκακτος τεξένσις. 6 ήδη όλα και όλα. 6 ήδη. Σας είπα ποιο ήταν το πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί τις εξής δεύτερες σκέψεις σε όλους. Ότι ακόμα και αυτό το εναπομείναν γένος Εχινόκακτους είναι προβληματικό. Σου λένε κάποιοι βοτανολόγοι σκεπτικιστές, μα αφού είναι ένα πολύθωμα, είναι ότι απέμεινε. Είναι ένα γένος αρνητικό ουσιαστικά, γιατί δεν έχουμε κάνει θετική επιλογή των ειδών που έχουμε εντάξει σε αυτό. Αλλά είναι ότι απέμεινε από την αφαίρεση των άλλων ειδών. Είναι γένος. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο, Αμερικάνοι βοτανολόγοι, να το χαρακτηρίζουν cut genus, δηλαδή ψευδογένους. Είναι έτσι. Για να μην μακρηγορώ σε αυτά τα θέματα, θα σας πω ότι σε αυτό το θέμα αρρωγή μας είναι η μορφολογία των φυτών, τα οποία τα βλέπουμε, και επειδή και σε αυτό το γένος αυτά τα 6 ειδή έχουν διαφορετικά μεγέθη και αποκτούν διαφορετικά μεγέθη στη φύση, πολύ μεγάλο ή όχι τόσο μεγάλο, είχαμε αμφιβολίες και έτεινα να επικρατήσει η τάση ότι είναι προβληματικό το γένος. Εδώ είδε ο δεύτερος αρρωγός, μετά τη μορφολογία, τα τεστ DNA. Φιλογενετικές μελέτες που βασίζονται κυρίως στο χλωροπλάστη RPL16, αλλά αυτή η μελέτη που βρήκα του 2014 είναι εξαιρετική, γιατί βασίζεται και σε 5 ακόμα παράγοντες εκτός των χλωροπλάστη RPL16. Οφείλω να πω τα ονόματά τους, είναι η Βάσκε Σάντσες, Τεράσας, Αρίας και ο Τσοτορένα, είναι 4 επιστήμονες από την πόλη του Μεξικό. Είναι πολύ πρόσφατη η μελέτη αυτή, είναι του 2014
μας βοηθάει αφάνταστα και με βοήθησε και αφάνταστα στην παρουσίαση, διότι μας έλυσε αρκετές απορίες. Βλέπετε εδώ τα τέσσερα είδη από τα έξι του γένους Εχινόκακτους. Στο κλαδόγραμμα, επειδή φαίνονται μαζί, σημαίνει ότι είναι και συγγενείς. Σημαίνει ότι αυτά τα τέσσερα είδη, και θα τολμούσα να προσθέσω εδώ, βλέπετε ότι είναι ο Πάρι, ο Τεξένσης, ο Οριζονταλόνης και ο Πλατιάκαλος. Προσθέτω εγώ και τον Πολυκέφαλος λόγω της στενής συγγένειας που έχει με τον Πάρι. Οι προηγούμενες μελέτες φιλογενετικές έχουν δείξει ότι ο Πάρι και ο Πολυκέφαλος είναι στενής συγγενείς έτσι κι αλλιώς. Επομένως έχουμε ουσιαστικά τους πέντε από τα έξι είδη το κλαδόγραμμα να μας τους δίνει στενούς συγγενείς. Και μάλιστα το γένος αυτό αποφαίνεται η μελέτη ότι είναι μονοφυλετικό και όχι πολυφυλετικό. Άρα είναι συμπαγές, άρα είναι καλό γένος. Επομένως, η φιλογενετική μελέτη μας έδειξε ότι κατά τα 5 έκτα το γένος Εχινόκακτους είναι καλό, είναι μονοφυλετικό. Αντίθετα, για να πω ένα παράδειγμα, το γένος Φερόκακτους δεν είναι και σας προειδοποιώ ότι θα σπάσει στο μέλλον. Θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 2 ή 3 γένεια από το γένος Φερόκακτους. Λείπει κάποιος. Ποιος λείπει? Ο Κρουσόν. Ο μεγάλος αστέρας του γένους που υπάρχει απ' άκρος άκρος όλο τον κόσμο, λείπει. Πού είναι? Νάτος. Εχινόκακτος Κρουσόν. Βλέπετε πόσο μακριά είναι. Είναι στενότεροι συγγενείς των εχινόκακτων. Τα αστρόφυτα είναι οι κοντινότεροι του συγγενείς. Αλλά κοιτάξτε που είναι ο Εχινόκακτος Κρουσόν, μακριά. Ξανά και ξανά και ξανά οι μελέτες DNA μας δίνουν τον Εχινόκακτο Κρουσόν ή μας τον κατατάσσουν μέσα στους Σφαιρόκακτους. Ωραία. Λοιπόν, είπα ότι ξανά και ξανά μας βάζουν οι μελέτες φιλογενετικές και τα τεστ DNA δηλαδή, τον Κρουσόν μέσα στους Σφαιρόκακτους. Αυτό, για να μην πολύ μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, μπορεί να οφείλεται σε δύο πράγματα. Ή ότι το φυτό αυτό εξελίχθηκε αρχικά μόνο του, ή η άλλη πιθανότητα, που είναι υψηλότερη θα έλεγα, είναι πιο πιθανό να συμβαίνει αυτό, είναι ότι πρόκειται για ένα αρχαίο υβρίδιο. Ένα αρχαίο υβρίδιο μεταξύ Φερόκακτου και κάποιου Εχινόκακτου. Και μάλιστα, επειδή ο χλωροπλάστης RPL16 έχει το ιδίωμα να προέρχεται από τη μητρική γραμμή, ουσιαστικά αυτό που μας δείχνουν οι μελέτες είναι ότι η μητέρα σε εισαγωγικά του Εχινόκακτου Κρουσόνη ήταν κάποιος Φερόκακτος. Το χνούδωτο, το άπεξ που είναι χαρακτηριστικό όλων των Εχινόκακτων, το έντονο χνούδι στο κεφάλι, ας το πούμε έτσι, το πήρα από τον πατέρα, γιατί βλέπετε όταν κάνουμε υβριδισμό, όταν γίνεται υβριδισμός ειδών ή γενών στους κάκτους, συνήθως το φυτό που προέρχεται μοιάζει, φέρει κυρίως τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του πατέρα, του φυτού που φέρει τη γη. Οι μελέτες στο πεδίο έχουν δείξει αυτό το πράγμα, όπου υπάρχουν συμπατρικά είδη τα οποία υβριδίζονται, συνήθως το φυτό που προκύπτει φέρει μορφολογικά χαρακτηριστικά και από τους δύο γονείς, αλλά κυρίως από το φυτό που δίνει τη γη. Έτσι εξηγείται γιατί, ενώ μορφολογικά βλέπουμε ένα φυτό το οποίο δεν μπορεί να είναι φερόκακτος, γιατί έχει χνοδωτό άπεξ, απ' την άλλη οι μελέτες μας τον βγάζουν όλες μέσα στους Φερόκακτους. Αυτή είναι μια καλή εξήγηση. Βέβαια θα μου πει κάποιος, ωραία, ας πούμε τον Εχινόκακτο Κρουσόνη, Φερόκακτο Κρουσόνη. Αν το κάνουμε αυτό, τεινάζουμε το ήδη, έτσι κι αλλιώς προβληματικό είναι το γένος Φερόκακτος, το τεινάζουμε στον αέρα. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας Φερόκακτος με τέτοιο χνοδωτό άπεξ. Αυτό μορφολογικά τεινάζει το γένος Φερόκακτους στον αέρα. Αυτά λοιπόν με τα ταξινομικά, δεν θα επεκταθώ άλλο εδώ. Ο Πλατιάκανθος Χρήστο, τον έκανα κάπου ή τον έκανα? Ο Πλατιάκανθος είναι μέσα. Είναι κανονικά, είναι συγγενής και μάλιστα προσδιορίζαν ότι ο Οριζονταλόνης είναι πιο κοντινός λίγο συγγενής με τον Πλατιάκανθος και ο Πάρι με τον Τεξένσης. Όχι απίθανο, άμα τους δεις, άμα δεις έναν Πάρι ο οποίος δεν έχει τόσο πυκνό αγκάθι, καταλαβαίνεις ότι μοιάζει αρκετά με τον Τεξένσης. Οπότε είναι καλό γένος. Είναι καλό γένος κατά τα 5 έκτα. Οπότε είμαστε ήσυχοι.
Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Είναι, μπορώ να σας πω, καλύτερο γένος από το αφαιρόκρατο. Καλύτερο, πιο συμπαγές γένος. Απλώς, κάποια στιγμή θα πρέπει να εφευρεθεί ένα νέο όνομα για τον Γκρουσόνι. Να γίνει κάποιο ίσως μονοτυπικό γένος, όπως τα λέμε, δηλαδή γένη που έχουν μόνο ένα είδος. Ας φύγουμε από αυτά τώρα για να πάμε... αυτές είναι μικροφωτογραφίες του Ρομπέρτο Σινισκάλτσι. Ναι, πήρε πρωτοβουλία. Είναι μικροφωτογραφίες του Ρομπέρτο Σινισκάλτσι. Βλέπετε σε μιλιμετρέ χαρτί σπόρους κάποιων ειδών. Βλέπετε τον Γκρουσόνι πόσο διαφορετικός είναι από τους υπόλοιπους και πιο μικρός και λίος. Είναι χαρακτηριστικές οι ανομαλίες που έχουν και του οριζονθαλόνιους και εδώ τα σφαιρικά εξογκώματα που έχει ο πολυκεφάλους. Ο κάτω είναι ο ξερανθεμοειδής. Εδώ βλέπετε, εδώ είναι ο πολυκέφαλος και εδώ είναι ο πολυκέφαλος υποείδος ξερανθεμοειδής. Βλέπετε ότι έχουν διαφορά. Έχουν διαφορά και στο μέγεθος και στην υφή. Ξεκινάμε λοιπόν με τον superstar του γένους, τον Εχινόκακτους Γκρουσόνι. Εδώ είναι η βοτανική κήπη του Μαγδεμβούργου. Βρίσκεται παντού, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Είναι σε βοτανικούς κήπους. Εδώ είναι το Χάτινγκτον στην Καλιφόρνια. Είναι ο πιο γνωστός κάκτος. Από τους σφαιρικούς κάκτους δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο διαδεδομένος κάκτος σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε στην... είναι ένας ιδιωτικός κήπος κάποιου... ενός ιδιοκτήτη βιοτεχνίας που φτιάχνει τεκίλα στην πολιτεία της Ταμαουλίπας. Βλέπετε τον Ανδρέα και τον Κώστα και ο άνθρωπος αυτός έχει φτιάξει έναν πολύ ωραίο κήπο, ο οποίος έχει πάρα πολλούς γκρουσόνιους. Τους βλέπετε εδώ πως ο όριμος, εδώ κοιτάξτε πως ξεχωρίζει ο όριμος, το όριμο φυτό από το εφηβικό φυτό. Ακόμα αυτό εδώ δεν έχει ανθίσει ποτέ του. Βλέπετε όταν πλέον φτάνει σε κάποια ηλικία και πάνω, αρχίζει και ανθίζει σχηματίζοντας. Είναι χαρακτηριστικός ο Γκρουσόνι και στον πλατεία κάμπες αυτό, ότι τα άνθη σχηματίζουν ένα στεφάνι ουσιαστικά στο άπεξ του φυτού. Εδώ βλέπουμε από κοντινή άποψη και άνθη Γκρουσόνι, αλλά κυρίως με ενδιαφέρει να δείτε εδώ την οθήκη. Κοιτάξτε, τα σπόρια είναι μέσα, η οθήκη αυτή δεν έχει ανοίξει, μάλλον την έχει ανοίξει άνθρωπος, γιατί η οθήκη αυτή δεν διευκολύνει, δεν ανοίγει χαραμάδα για να διευκολύνει τα σπόρια να διαχυθούν στη φύση, αλλά κάποια στιγμή καταραίει το τείχωμα και ο σπόρος διαδίδεται με διάφορους τρόπους, με τη βροχή, με πουλιά, με μυρμήγκια, με διάφορους τρόπους. Επομένως, εδώ μάλλον άνθρωπος το έχει κάνει αυτή την τρύπα. Θέλω όμως να προσέξετε πάρα πολύ πόσο έντονα χνουδωτή είναι η επιφάνεια της οθήκης και αυτά εδώ τα αγκάθια που υπάρχουν, τα μαλακά, τα εύκαμπτα, τα οποία συνολικά αυτή η οθήκη ξεχωρίζει στους εχινόκακτους σε σχέση με τα άλλα είδη και μάλιστα με είδη που θεωρητικά μοιάζουν μαζί τους, όπως είναι οι εφερόκακτοι. Γιατί οι εφερόκακτοι έχουν οθήκες οι οποίες είναι γυμνές. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος αυτός για να ξεχωρίζουμε τα φυτά μεταξύ τους όταν υπάρχει πρόβλημα αναγνώρισης. Εδώ βλέπουμε πώς σχηματίζεται μια καλοσχηματισμένη στεφάνη λουλουδιών. Δεν οριμάζουν όλα αναγκαστικά την ίδια περίοδο. Βλέπετε δύο όψιμα λουλούδια, τα άλλα έχουν τελειώσει. Μια πιο κοντινή άποψη. Κοιτάξτε πόσο έντονο είναι το χνούδι εδώ στο άπεξ του φυτού. Άπεξ βοτανολογικά είναι επάκριο μερίστομα, λέγεται, είναι το σημείο που εδώ κάπου στο κέντρο που είναι η ανάπτυξη του φυτού. Αυτό τι είναι, ένα φράγμα. Αν μου πείτε τι σχέση έχει το φράγμα. Όπως σας είπα, ο Εχινόκακτους Γκρουσόνι είναι ο πιο γνωστός κάκτος. Υπάρχει παντού σε όλο τον κόσμο. Στο μόνο μέρος που δεν υπάρχει ή υπάρχει σε πολύ μικρά νούμερα είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Και η αιτία είναι αυτό το φράγμα.
Βλέπετε, ο Αιχνιόκαρπτος Γκρουσόν είχε την ατυχία να βρίσκεται σε ένα περιορισμένο συγκεκριμένο σημείο στο Κερέτα. Σε μια κοιλάδα η οποία περικλείονταν από βουνά. Οι Μεξικάνοι θεώρησαν καλό να φτιάξουν ένα φράγμα εκεί για να δημιουργήσουν ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και το δημιούργησαν. Φτιάχτηκε λοιπόν το πρέσα Ζιμαπάν, το φράγμα Ζιμαπάν λοιπόν, το βλέπουμε εδώ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια λίμνη. Οι περισσότεροι Γκρουσόνοι δυστυχώς θαύτηκαν κάτω από τα νερά της λίμνης, πνίγηκαν πραγματικά, με αποτέλεσμα εδώ βλέπουμε από δορυφόρο τη λίμνη πώς σχηματίστηκε, έχει λίγο περίεργο σχήμα, βλέπετε εδώ από πάνω να έρχεται ο ποταμός Μοκτεζούμα, όχι Μοκτεζούμα όπως είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας των Αστέκων, ο Μοκτεζούμα να χύνεται εδώ και να γεμίζει τη λεκάνη αυτή. Αυτή τη λεκάνη λοιπόν την έκαναν λίμνη για να τροφοδοτεί με τα νερά της το φράγμα, το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Ένα εντυπωσιακό έργο, κοιτάξτε τι δημιουργήθηκε. Όλο αυτό είναι εντυπωσιακό, όπως σας είπα, έχουν πνιγεί περισσότεροι Αιχνιόκαρπτοι Γκρουσόνοι κάτω από τα νερά αυτά. Λίγοι επιβίωσαν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, λίγοι, όταν λέω λίγοι, 1000 ενήλικα αυτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης, που εκδίδει το κόκκινο βιβλίο ακριβώς για το πόσο ακινδυνεύουν κάποια είδη στη φύση, να κατατάξει τους Αιχνιόκαρπτους Γκρουσόνοι στα κρισίμως κινδυνεύοντα. Διότι πλέον έχοντας μείνει 1000 ενήλικα φυτά, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για αυτό το γένος. Εδώ είναι ένας που έχει επιβιώσει. Έχει πάθει ζημιά το επάκριο μερίστομα με αποτέλεσμα να βγάζει κεφάλια άλλα στην κορυφή. Αυτή η διαδικασία μπορώ να σας εξηγήσω πώς γίνεται. Απλώς μετά, αν θέλετε, κάνετε μια ερώτηση μετά το πέρας της ομιλίας για να μην καθυστερήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν ένα επιβιώσατα. Η φωτογραφία είναι του Νταβίδ Ντονάτη από το φράγμα. Το καλό είναι ότι υπάρχουν και φυτά όχι απαραίτητα πάνω στο γκρεμό της λίμνης. Και πιο πέρα, και αυτό το φυτό είναι από το Κερέταρο, την περιοχή εκεί του Ζιμαφάν. Χρήστο, ξέρεις αν έχει λειτουργήσει το φράγμα? Βέβαια, λειτουργεί και βγάζει αρκετά μεγαβάτ. Γιατί για πολλά χρόνια δεν είχαν υπολογίσει όταν το πρωτοφτιάξανε τα γύρω πετρώματα ήταν ασβεστοληθικά. Ναι, και είχαν βάλει τουρμπίνες μέσα οι οποίες διαλυόντουσαν για πολλά χρόνια και έτσι δεν λειτουργήσε για πάρα πολλά. Λειτουργεί αναγκαστικά, Ανδρέα, γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολλά σε αυτό. Έχουν ρίξει πάρα πολλά χρήματα. Αυτό δημιουργήθηκε το 1991-92, το φράγμα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, είναι ένα σπορόφυτο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ζιμαπάν, γιατί συναντάμε πολλά ενήλικα φυτά, αλλά λίγα σπορόφυτα, γιατί είναι ένα είδος, όλοι οι καρτοί είναι έτσι, αλλά ειδικά αυτός, είναι ένα είδος που δεν ευλασταίνει εύκολα, δεν βρίσκεις εύκολα νεαρά φυτά στη φύση και είναι ευτύχημα που υπάρχουν τέτοια φυτά. Αυτός εδώ είναι ένας Αιχνιόκαρπτος Γκρουσόνοι που μεταφέρθηκε στο κοντανοϊκό κήπο της πόλης του Κερέταρο. Διότι όσους μπορούσαν να τους σώσουν, τιμής ένα και αν θέλετε, τους σώσανε και τους πήγανε σε βοτανικούς κήπους κοντινών πόλεων. Αυτός είναι ένας από αυτούς. Και σκεφτείτε πόσα φυτά τέτοια χάθηκαν για πάντα. Όμως, οι δύο Γερμανοί, ο Χούγκερ και ο Ούμπερ, το 2005 ανακάλυψαν αυτή την τοποθεσία. Η τοποθεσία αυτή είναι πολύ μακριά, είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα μακριά, στην μια άλλη πολιτεία, του Ζακατέκας, στο Σαν Χουάν Καπιστράνο, όπου είναι και ο μόνιμος του ποταμός αυτός. Βλέπετε το τοπίο πως είναι, που ανακάλυψαν αυτόν. Αιχνιόκαρπτους Γκρουσόνοι φόρμα τον λέμε, γιατί έχει κάποιες διαφορές με τον άλλον του Κερέταρο. Αυτοί οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί που είδανε πρώτα, φύονται ενώ ο άλλος του Κερέταρο φύεται σε ασβεστοληθικά εδάφη και γι' αυτό έχει και πολύ ισχυρό αγκάθι, αυτός εδώ φύεται σε ιστοστεογενή, τα οποία μάλιστα έχουν όξινη αντίδραση σαν υπόστρωμα
και ίσως αυτό του δίνουν λίγο ανεμικό αγκάθι. Έχει πια κάποιες άλλες μικροδιαφορές όπως το σπόρο που είναι λίγο μικρότερος, είναι και λίγο πιο δύσκολα σαν σπορόφυτα, έχουν τη φήμη ότι είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά σε αυτή την περιοχή του Ζακατέκας υπάρχουν 10.000 εχινόκακτη κρουσόνη σαν ενήλικα φυτά, δηλαδή δεκαπλάσιος πληθυσμός από το Κερέταρο, με αποτέλεσμα ο συνολικός πληθυσμός του γένους να ανεβαίνει στα 11.000. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Διεθνής Έκθεση, η Διεθνής Ένωση για την Προστασία των Ειδών, να κατεβάσει τον κίνδυνο από το γένος εχινόκακτος γκρουσόνη από το κρισίμος κινδυνεύον στο απλώς κινδυνεύον, χάρη στον πληθυσμό που βρέθηκε στο Ζακατέκας. 10.000 ενήλικα φυτά είναι πολύ ελπιδοφόρο. Το δυστύχημα όμως είναι, όπως θα σας δείξω και στο χάρτη μετά, στο χάρτη εξάπλωσης του γένους, ότι αυτοί οι πληθυσμοί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για να ανταλλάξουν γονίδια. Εδώ βλέπουμε φυτά από την περιοχή, σκαρφαλωμένα στο πουθενά, έτσι, πραγματικά βγαίνουν μέσα από το βράχο. Εδώ βλέπουμε ένα και ένα λιγότερο μικρό, βλέπουμε έναν μερτυλόκακτος, πρέπει να είναι αυτός. Αυτός ίσως να είναι κάποιος εχινοκέραιος. Και ένα, εδώ που βλέπουμε σε ασβεστολιθικό έδαφος, βλέπουμε έναν κανονικό κρουσόνι, έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε. Αυτός είναι από την περιοχή του Ζακατέκας. Εδώ είναι κάποιοι, είναι δικοί μου αυτοί, βλέπετε αυτοί οι δύο οι ακριανοί είναι από την περιοχή του Ζακατέκας. Αυτός είναι ο κλασικός του Κερέταρα που ξέρουμε. Δηλαδή εμένα μου φαίνεται ότι έχει πιο ισχυρό αγκάθι, δεν ξέρω για εσάς, μου φαίνεται ότι έχει πολύ πιο ισχυρό αγκάθι, αλλά δεν μπορούμε βέβαια να βγάλουμε συμπεράσματα για κάποιες ποικιλίες από ένα και δύο φυτά. Θα πρέπει να περιμένω να μεγαλώσουν για να βγάλουμε συμπέρασμα. Εδώ βλέπουμε το χάρτη εξάπλωσης του γένου, του ίδιου. Εδώ είναι η αρχική περιοχή του Κερέταρο, είναι που έχει γίνει το φράγμα του Ζημαπάν. Κοιτάξτε που είναι ο άλλος πληθυσμός στο Ζακατέκας. Καμία σχέση. Είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα η απόσταση. Τώρα, να μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Πιθανολογώ ότι γίνανε ξεχωριστά, αλλά από το πιο πιθανό, επειδή είναι μεσολαβούν παιδινές περιοχές, η ανθρώπινη δραστηριότητα αναγκαστικά απέκοψε σταδιακά κάποια στιγμή τους δύο πληθυσμούς, δυστυχώς. Πήγαμε λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα άλλο είδος του γένους, ο πολυκέφαλος. Καταρχάς δεν ξέχασα να σας πω ότι το γένος έχει πάρει το όνομά του από την ελληνικότατη λέξη έχινος, άχινος. Τους θυμίζει τον αχινό, το θαλάσσιο, λογικό, γιατί όλα είναι, όπως βλέπετε και στα φυτά μας που έχουμε παραθέσει πάνω στο τραπέζι, είναι πάρα πολύ, έχουν πλούσια αγκάθι και πολύ πυκνό αγκάθι. Αυτός λέγεται πολυκέφαλος και λέγεται πολυκέφαλος γιατί έχει πολλά κεφάλια, ελληνικότατη η ονομασία του και αυτού. Κατ' εξαίρεση, λοιπόν, ενώ οι περισσότεροι κάκτοι και οι περισσότεροι όλοι οι εχινόκακτοι είναι μοναχικοί, έχουν έναν βλαστό. Αυτός από τη φύση του φτιάχνει πολλούς βλαστούς. Μη σας ξεγελάει, δεν είναι πολλά φυτά. Είναι ένα φυτό. Είναι κλόνη του ίδιου φυτού. Γι' αυτό νομίζω, Ανδρέα, δεν κάνω λάθος, δεν μπορείς να πολλαπλασιάσεις το φυτό αυτό κάνοντας επικονίαση από το ένα κλόνο στον άλλον. Δηλαδή, θα πρέπει να έχεις ένα άλλο φυτό. Δεν μπορείς να επικονιάσεις αυτό το κεφάλι με αυτό, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο φυτό. Είναι κλόνη. Λέγεται πολυκέφαλος λοιπόν γιατί παράγει πολλά κεφάλια και μάλιστα έχει την τάση από τα 20 του χρόνια να ξεκινάει. Είναι αργής ανάπτυξης, πολύ αργής ανάπτυξης. Από τα 20 του χρόνια ξεκινάει, αλλά μερικοί ξεκινάνε και πιο νωρίς να κάνουν κεφάλια παραπάνω. Μπορεί να φτάσει, έχουν παρατηρηθεί στη φύση, συστάδες μέχρι 100 κεφάλια. Ο οποίος σημαίνει βέβαια ταυτόχρονα ότι είναι και πάρα πολύ παλιός. Φτάνουν. Ηλικίες της, γενικά οι εχινόκακτοι είναι ένα γένος το οποίο έχει φυτά τα οποία μπορούν να σε συντροφεύουν πραγματικά μία ζωή. Μία ολόκληρη ζωή. Και παραπάνω θα έλεγα αυτή τη ζωή σου. Εδώ είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, είναι ένας μοναχικός. Πολυκέφαλος δεν έχει κάνει ακόμα παραβλαστήματα, δεν έχει κάνει ακόμα συστάδα. Είναι κοντά στο Las Vegas, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ βλέπουμε
μία συστάδα. Κοιτάξτε εδώ, αυτές είναι οθήκες από, είναι μαλλί από τις οθήκες. Αυτός είναι ο λόγος που οι Αμερικάνοι που έχουν την τάση να τους δίνουν παρατσούκλια, τον πολυκέφαλους τον λένε cotton top cactus. Δηλαδή κάκτος που έχει στην κορυφή βαμβάκι. Να γιατί. Να γιατί. Αυτός είναι στην κοιλάδα του θανάτου στην Καλιφόρνια. Κοιτάξτε σε πόσο ξηροφυτικό περιβάλλον φύεται. Ο πολυκέφαλος. Εδώ η συγκεκριμένη ερευνήτρια είχε την τύχη να βγει βόλτα στην έρημο του Las Vegas, της Νεβάδα, μετά από βροχή. Με αποτέλεσμα είχε την ευκαιρία να δει τους πολυκέφαλους, το αγκάθι του πολυκέφαλους σε όλο το μεγαλείο. Αυτό είναι το πραγματικό του θρόμου. Έχει πέσει βροχή και... Κοιτάξτε πόσο πυκνό είναι το αγκάθι που δεν μας επιτρέπει καλά-καλά να δούμε τις πλευρές του φυτού. Έτσι. Με πολύ μεγάλη δυσκολία διακρίνονται. Δείτε εδώ σε μια πιο μακρινή φωτογραφία πόσο έντονη κάνουν την παρουσία τους. Εδώ είναι μια μια συστάδα από φυτό πολλών ετών, αλλά και τα μικρότερα, κοιτάξτε πώς κάνουν αισθητή την παρουσία τους λόγω του χρώματος του αγκαθιού, ακόμα και μέσα από κόνχιας βράχων, έτσι. Κοιτάξτε και εδώ πάνω, πόσο έντονη κάνουν την παρουσία τους στη φύση. Αυτά είναι τα περιβάλλοντα στα οποία μεγαλώνουν, έντονα ξηροφυτικά. Γι' αυτό το συγκεκριμένο είδος είναι πολύ δύσκολο στην καλλιέργεια, θέλει προσοχή. Άνθρωποι που ποτίζετε κάθε εβδομάδα τα φυτά σας, είναι αυτό να το προσέχετε. Άνθρωποι που ποτίζετε κάθε δύο εβδομάδες τα φυτά σας, δεν θα έχετε πρόβλημα. Έτσι, δεν το, είναι αριστερό. Το αριστερό τι είναι? Το αριστερό δεν είναι τίποτα. Είναι ξεραμένο. Αυτό εδώ. Δεν είμαι καλός για εγώ στις αγάπες. Αγάπη. Και δεν βλέπω και ποια είναι. Κοιτάξτε ένα σπορόφυτο. Αυτό είναι σπορόφυτο, είναι ζωντανό το φυτό αυτό. Μόλις έχει φυτρώσει. Συνήθως λέμε κάκτος με κάποια αγκάθια, εδώ ουσιαστικά πρόκειται για το φύλλο. Αγκάθια με λίγο από κάκτο, έτσι. Δεν φαίνεται καθόλου το σώμα του φύτου. Αυτός προφανώς είναι ακόμα, βλέπετε και το χώμα πόσο ξεραμένο είναι. Περιμένει ο φουκαράς να πέσει. Αυτοί ζουν με 150 μιλιμέτρων νερό το χρόνο. Περιμένουν πώς και πώς το λίγο νεράκι για να μπορέσουν να γεμίσουν λίγο τα κύτταρά τους με νερό. Τι νύχτα, δεν πιάνει η βρέσκια. Ναι, πιάνει, αλλά όχι τόσο πολύ σε αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι από τη συλλογή μου, βλέπετε, το αγκάθι πάνω έχει αυτήν εδώ την σαν κυρώδη ουσία. Θα σας δείξω τι είναι, ουσιαστικά δεν είναι κάποια σκόνη που φαίνεται να είναι κάτι σαν μπούδρα πάνω. Είναι τριχίδια τα οποία θα σας τα δείξω αργότερα σε μικροφωτογραφία και χαρακτηρίζει το είδος του πολυκέφαλους και κάποια άλλα είδη από τους εχινόκακτους και αυτό συνήθως τον ξεχωρίζει από το αδερφικό του υπογένος, γιατί το είδος πολυκέφαλους έχει και ένα άλλο υποείδος, το υποείδος πολυκέφαλους. Το είδος πολυκέφαλους, υποείδος ξερανθεμοειδής, το οποίο ξεχωρίζει με το κανονικό πολυκέφαλο στο ότι δεν έχει αυτό το ιδίωμα στα αγκάθια. Δεν έχει αυτή την κυρώδη ουσία. Αυτή την κυρώδη όψη, θα έλεγα καλύτερα. Εδώ, αυτή η μικροφωτογραφία του Ρομπέρτο Σινισκάλτσι, κοιτάξτε, είναι τεξένσις βέβαια, αλλά και εκείνος έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό το άσπρο αγκάθι που βλέπετε γίνεται επειδή υπάρχουν αυτά τα τριχίδια. Αυτά τα τριχίδια είναι εκείνα που δίνουν αυτό το άσπρο στο αγκάθι αυτό. Μόνο όταν μπορέσεις να έχεις μια μικροφωτογραφία καταλαβαίνεις πραγματικά πού οφείλεται.
Και ποια είδη το έχουν αυτό, Χρήστο? Το έχει ο Τεξένσης, το έχει ο Πολυκέφαλος, καμιά φορά το έχει και ο Ξεραντεμοειδής. Και νομίζω το έχει και αρκετή οριζονθαλόνη το έχουν. Και αρκετή οριζονθαλόνη. Εδώ βλέπουμε το πολυκέφαλο το υποείδος Ξεραντεμοειδής. Είναι στο Marble Canyon στην Αριζόνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι, ουσιαστικά μιλάμε για τον Grand Canyon, έτσι. Κοιτάξτε, φυτρώνει εκεί που δεν φυτρώνει τίποτα άλλο. Έντονα ξηροφυτικό κι αυτός ο χάρτος. Κι αυτός θέλει προσοχή στην καλλιέργεια. Είναι εύλογο γιατί. Κοιτάξτε που φυτρώνει. Αυτός έχει κάποιες μικροδιαφορές. Κάνει συστάδες μεν, αλλά όχι τόσο πλούσιες, όχι με τόσο πολλά μέλη όσο ο ξάδερφός του, ο κανονικός πολυκέφαλος. Είναι ο ανατολικός πληθυσμός ουσιαστικά, θα σας δείξω μετά και τους χάρτες εξάπλωσης για να καταλάβετε τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ όμορφο φυτό, πάρα πολύ όμορφο και έχει και πολύ ωραίο background όπως βλέπετε. Κάνει και αυτό συστάδες, έχει και αυτό τις τριχωτές οδίκες, αυτό δεν αλλάζει σε όλα τα είδη του γένους. Και αυτή τη σας την έξα, είναι στο Mid View στην Αριζόνα, δεν είναι και τόσο σπουδαία φωτογραφία. Δεν ήθελα να σας δείξω τη συστάδα που ξέχατε μου ειδείς εδώ, αλλά ήθελα να δείτε πού φυτρώνει. Παίρνετε μια πολύ καλή ιδέα πού φυτρώνει. Οι βλάστες είναι πρακτικά ανύπαρκτες. Εδώ είναι ο χάρτης εξάπλωσης του είδους. Κοιτάξτε. Αριζόνα, Καλιφόρνια, Νεβάδα. Το κίτρινο υποδηλώνει την εξάπλωση του εχινόκακτους πολυκέφαλου. Το μπλε είναι η εξάπλωση, ο χώρος εξάπλωσης, το φυσικό περιβάλλον του εχινόκακτους πολυκέφαλους ξεραντεμοειδής. Η ενδιαφέρουσα περιοχή όμως είναι αυτή εδώ, η πράσινη. Η μεταβατική περιοχή στα σύνορα Νεβάδα-Νέο Μεξικό. Εδώ τα φυτά έχουν χαρακτηριστικά και τα δύο. Άρα είναι πεδίο δόξης λαμπρό για κάποιον ερευνητή στο πεδίο να βρει τα φυτά αυτά, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά και από τα δύο υποείδη. Αυτός είναι ο Πάρη. Περάσαμε λοιπόν στον Πάρη, στενό συγγενή του πολυκέφαλους. Αυτός έχει το ιδίωμα να είναι μοναχικός, δεν σχηματίζει. Πολύ σπάνια σχηματίζει συστάδες και αν το κάνει είναι συστάδες με πολύ λίγα φυτά. Αλλά συνήθως και στη φύση όσες φωτογραφίες έχω δει είναι μοναχικοί. Έχουν πολύ όμορφα αγκάθια. Χαρακτηριστικό που έχουν και τους διακρίνει από τους φερόκακτους, που πολλοί μπορεί να τους μπερδεύουν με τους φερόκακτους, ειδικά του είδους κυλινδράκεως, είναι ότι οι εχινόκακτοι και ιδίως οι πάροι και οι πολυκέφαλοι που πάνε να τους μπερδέψουν, τα περιφερειακά τους αγκάθια δεν είναι ποτέ μαλακά. Είναι πάντοτε ισχυρά, σε αντίθεση με τους φερόκακτους. Εδώ βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι ανθισμένος. Βλέπετε η μορφολογία του. Της οθήκης και του άνθους γενικά του επιτρέπει να βγει στην κορυφή και να ανοίξει τα πέταλά του. Αυτό δεν είναι εύκολο, ο πολυκέφαλος δεν το κάνει. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν πολυκέφαλο ανθισμένο για τον απλούστατο λόγο ότι τα αγκάθια που βρίσκονται κοντά στο άπεξ, όπου που βγαίνει το άνθος, δεν το επιτρέπουν να ανοίξει. Στο Πάρη δεν είναι τόσο σφαγισμένα τα πράγματα. Βλέπετε είναι λίγο πιο στενόμετρο το στέλεχος. Το ανθικό στελέχος με αποτέλεσμα να μπορεί να έχει την ικανότητα να ανοίγει περισσότερο και να φέρει το υπέροχο του άνθος, το οποίο είναι κίτρινο του λεμονιού με κόκκινο λαιμό, θυμίζοντας λίγο τα άνθη των αστρόφων. Κοιτάξτε πόσο ισχυρά αγκάθια έχει, ακόμα και τα περιφερειακά του αγκάθια, αυτό που σας έλεγα. Δεν μπορεί να το μπερδέψει με το ρεόκακτο. Εδώ επίσης χαρακτηριστικό που τον ξεχωρίζει από τον πολυκέφαλο είναι αυτά τα δύο αγκάθια, τα κάτω, τα περιφερειακά αγκάθια, τα δύο κάτω, είναι ισχυρά και κοιτάνε προς τα κάτω και συνήθως έχουν και κάποια μικρή κλίση προς τα μέσα.
Επίσης, συνήθως τα δύο πάνω είναι ανοιχτόχρωμες αποδόσεις, όχι πάνω. Θα μου πείτε γιατί σας δείχνω αυτή τη φωτογραφία, δεν είναι και πολύ σπουδαία. Όμως, ένα-δύο φυτά. Αυτός που τραβήξε τη φωτογραφία φαίνονται. Αυτός που τραβήξε τη φωτογραφία ενημερώνει ότι εδώ μέσα υπάρχουν τουλάχιστον 20 πάρη. Αλλά δεν τους βλέπουμε γιατί, κοιτάξτε, με τα χρόνια της εξέλιξης στα χαμηλά στάχια, ας το πούμε έτσι, έχουν αναπτύξει και ανάλογο χρωματισμό κάρτια. Δεν είναι εύκολο να τους ξεχωρίσεις. Αυτό προφανώς είναι καλό για αυτούς. Η κάλυψη απόκρυψη που τους χαρίζει στο περιβάλλον το φυσικό είναι επιθυμητή. Αυτό το συγκεκριμένο φυτό, πρακτικά από ό,τι κατάλαβα, μεγαλώνει σε γύψο, γιατί αυτό που μου θυμίζει, αυτό που θα δείξει τα παιδιά από το μέρος που φύγονται τα ασδέκια. Έτσι πρέπει να είναι σαν γύψο, μου μοιάζει. Είναι ένα πολύ ωραίο φυτό και εδώ βλέπουμε, έχουμε την ευκαιρία να δούμε, κοιτάξτε τα κεντρικά αγκάθια, είναι με ένα κιστρωτά, αλλά κοιτάνε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Κοιτάξτε, αυτό κοιτάει προς τα εδώ, αυτό κοιτάει προς τα εκεί. Είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν και οι πολυκέφαλους και οι πάροι και μας βοηθάνε και αυτά, και αυτό το χαρακτηριστικό μας βοηθάει να τους ξεχωρίσουμε από τους φερόκαρπους, οι οποίοι έχουν πιο αυστηρή διάταξη και πάντοτε τα κιστρωτά τους κεντρικά γκάτια κοιτάνε προς τα κάτω. Είναι ένα χαρακτηριστικό λοιπόν που μας βοηθάει και αυτό στη διάκριση. Σε κάθε περίπτωση, αν ανθίσει το φυτό μας, θα καταλάβουμε και από το λουλούδι, αλλά και από την οθήκη, ότι έχουμε να κάνουμε με εχινόκαρπο. Εδώ έχουμε έναν ανθισμένο πάρι στην περιοχή της Σαλαμαγιούκα. Είναι η περιοχή από όπου προέρχονται κυρίως οι κάποιοι που πολλούνται στο εμπόριο. Είναι στην πολιτεία της Τσιουάουα, στο Μεξικό. Εκεί άλλωστε φύγεται αυτός. Είναι όμορφος για μένα, είναι το ομορφότερο κάρτο. Αυτός είναι στην καλλιέργεια, από την περιοχή που σας έδειξα προηγουμένως. Έτσι είναι σαν σπορόφυτο. Είναι ιδίωμα των εχινόκακτων, ενώ είναι φυτά τα οποία έχουν πλευρές, ρίχνεις φέτες. Όταν είναι νεαρά, φαίνεται να έχουν εκφύματα. Είναι πολύ έντονα τα εκφύματα τους και δεν έχουν σχηματιστεί ακόμα οι πλευρές και σε ξεγελάνε. Αλλά δεν είναι φυτά που έχουν κάκτη που έχουν εκφύματα, αλλά είναι κάκτη που έχουν πλευρές. Αυτός είναι ο χώρος εξάπλωσής τους. Βρίσκονται μόνο σε αυτή τη μικρή περιοχή, η οποία είναι φαινομενικά θα ήταν εύκολη προς εξερεύνηση, αλλά δεν είναι γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή, πολύ επικίνδυνη περιοχή, επειδή είναι στο πέρασμα. Είναι το El Paso εδώ, είναι το πέρασμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος χώρος για να βρεθεί κανείς εκεί. Αν βρεθεί σε λάθος ώρα και λάθος στιγμή, μπορεί και τύχει σε περίπτωση που γίνεται ανταλλαγή ναρκωτικών ή πέρασμα μεταναστών λατρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να χάσει και τη ζωή σου ακόμα. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρο, ακόμα και για ερευνητές στο πεδίο. Περάσαμε λοιπόν στον Εχινόκακτους Τεξένσης. Βλέπουμε τον βλέπουμε ανθισμένο, ροζ, άνθος, με κόκκινο λαιμό ή αν θέλετε έντονο μοβ λαιμό και έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αυτά τα ξέφκια που κάνουν τα πέταλά του στις άκρες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό του άνθους του αυτό. Εδώ το βλέπουμε από κάτωψη. Έτσι δεν είναι πολύ περίεργο αυτό που κάνει γύρω γύρω στα πέταλα. Ναι. Εδώ βλέπουμε τους καρπούς που είναι πολύ όμορφοι, είναι σαρκώδης και αυτό έχει οδηγήσει τους ερευνητούς βοτανολόγους να το κατατάξουν σε ένα διαφορετικό γένος αρχικά, το χωμαροκέφαλα, ακριβώς λόγω του καρπού του. Σε αντίθεση με τους καρπούς των υπολείπων εχινόκακτων που είναι κατά βάση ξηροί, αυτός είναι σαρκώδης, έντονα σαρκώδης κιόλας. Γι' αυτό αποτελεί λιχουδιά για ένα είδος μικρού ελαφιού που υπάρχει στο Μεξικό και οι Μεξικάνοι το λένε βενάδο. Είναι ένα λιχουδιά του και προφανώς είναι και ένας από τους κύριους διασπορείς του σπόρου του φυτού αυτού στη φύση. Τον βλέπουμε εδώ ανάμεσα σε χαμηλή βλάστηση, πράγμα σύνηθες γι' αυτό. Εδώ βλέπουμε πάλι ένα σπόρους οι οποίοι έχουν ανοίξει εδώ και φαίνονται, μάλλον οθήκες που έχουν ανοίξει και φαίνονται σπόροι μέσα. Το φυτό αυτό έχει την ατυχία να είναι πάνω σε ριάκι
και βλέπετε ότι κατά κάποιους πόντους έχει υποχωρήσει το έδαφος εδώ, αλλά το ριζικό του σύστημα είναι εγκατεστημένο καλά και το επιτρέπει να επιβιώνει. Εδώ πλέον σας δείχνω φωτογραφίες από το Μεξικό που έχουμε μπορέσει να τραβήξουμε. Εδώ είμαστε στην πολιτεία Ταμαουλίπας και σας το δείχνω για να σας το αντιπαραβάλλω με αυτά που σας έχω δείξει πριν, στην Αριζόνα. Έτσι, στην κοιλάδα του θανάτου. Κοιτάξτε εδώ, είναι μια δροσερή πολιτεία. Έχει υψηλή υγρασία τα βράδια και τη μέρα σχετικά και, και επιτρέπει στην βλάστηση να υπάρχει. Είμαστε λοιπόν εδώ, εδώ βλέπουμε μια κυλινδροκούντια ιμπρικάτα, να Κυριακή. Εδώ μέσα είναι γεμάτο εχινόκακτους τεξένσις και όχι μόνο. Βλέπετε ένα μεγάλο εδώ. Είναι μια λασποπεδιάδα ουσιαστικά που υπάρχουν και να τους. Είναι μισοθαμένοι, συλλάσπη. Και ξέρουν τα γκάρτια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται εύκολα από μακριά. Γι' αυτό οι τεξανοί τα ονομάζουν πώς. Horse Cripplers. Δηλαδή όταν πάταγαν στον καρπαθό τους πάνω τα άλογα πάνω, ήταν τόσο ισχυρά τα γκάρτια τους που τα πούτσεναν. Υπάρχει αυτή η φήμη. Δεν πιστεύω ότι έχει τη δύναμη αυτή, αλλά μπορεί και να την έχει. Δεν θα ήθελα να το προκυμάσει κάποιο άλλο πραγματικά. Εδώ είναι σε μικρότερη ηλικία. Βρήκαμε διαφόρων ηλικιών σε αυτό το μέρος. Βλέπετε εδώ έχω χρησιμοποιήσει το νόμισμα για κλίμακα. Είναι περίπου σαν διεύρο δικό μας. Διαφόρων μεγεθών. Άλλα είναι εξαρτημένα στον ήλιο. Τα καλύτερα, τα πιο τυχερά είναι προστατευμένα κάτω από κάποιο θάμνο. Όλα όμως η λασποπεδιάδα. Κοιτάξτε τι κάνει ο κάκτος ανεβοκατεβαίνοντας με το ριζικό του σύστημα, δημιουργεί αυτό το κενό γύρω-γύρω στην ξεραμένη λάσπη. Μικρό φυτό, μεγάλα αγκάθια. Θα σας δείξω μετά το αντίστοιχο. Κοιτάξτε αυτό το τυχερό φυτό, εδώ πέρα δεν θα έχει καμία τύχη, είναι πέρασμα από για ζώα προφανώς, περνάνε άνθρωποι ζώα. Αυτό εδώ είναι πολύ τυχερό, πάρα πολύ τυχερό, βρήκε ένα nursery plant, όπως το λένε οι Αγγλοσάξονες, ένα θάνο πάνω από το οποίο είχε την τύχη να φυτρώσει και το προστατεύει πάρα πολύ καλά. Το ίδιο και αυτός. Κοιτάξτε την ανάπτυξη. Παρότι πήγαμε Οκτώβρη μήνα, είναι εμφανής. Εδώ μια λασποπεδιάδα όπου υπάρχει ο τεξένσις, η μαμιλάρια χέιντερη, βλέπετε και καρπό εδώ, και ο αστρόφυτο μαστερίας. Είναι συμπατρικά. Συμπατρικά λέμε τα είδη που ζουν στο ίδιο μέρος. Το αντίστροφο που σας είπα. Μεγάλο φυτό, μικρά αγκάθια σχετικά. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που σας δείχνω αυτόν τον ασχημούλη, ας πούμε, τεξένσης. Δεν έχουν πάντοτε όλοι μεγάλα και ισχυρά αγκάθια. Ισχυρά αγκάθια μάλλον έχουν, είναι ιδίωμα των εκκοινόγραφων αυτών. Όλοι έχουν ισχυρά αγκάθια. Ειδικά σε νεαρή ηλικία όλοι, αργότερα τα μεγάλα είδη όπως είναι ο Προυσόν και κυρίως ο Πλατιάκανθος, τα αγκάθια του δεν είναι πλέον τόσο ισχυρά σε σχέση με το μέγεθός του. Εδώ είναι η εξάπλωση του τεξένσης, βλέπετε πόσο μεγάλη είναι, στο Τέξας κυρίως, εξού και πήρε και το όνομά του, λίγο στο Νέο Μεξικό. Εδώ είναι η πολιτεία Ταμαουλίπας που σας ανέφερα για τον πληθυσμό, η Νουέβο Λεόν και η Κοακουίλα. Αυτά είναι τα μέρη που φύγεται, μεγάλη εξάπλωση, κανένας κίνδυνος από στη φύση και στο φυσικό του περιβάλλον για το είδος αυτό. Πάμε στα βαρέα βάρη. Εγκυνόκακτους πλατιάκανθους. Ξεχάστε τα ονόματα, είναι συνώνυμα. Ίγενς, Γκράντις, δεν ξέρω τι άλλο, ξεχάστε τα. Πλατιάκανθους είναι το όνομα, δεν υπάρχει κανένας άλλος, ένα είναι το είδος. Ούτε ποικιλίες υπάρχουν, απλώς θα σας δείξω ότι υπάρχει. Βλέπετε, αυτός μπορεί να φτάσει μέχρι 3 μέτρα ύψους. Αυτός είναι ηλικία. Αυτός είναι 300 ετών, τουλάχιστον. Πόσο να είναι. Είναι έρκης ανάπτυξης, δηλαδή όσο και να το υπολογίσω, δεν μπορώ να υπολογίσω ότι είναι λιγότερο. Έτσι. Και υπάρχουν και ψηλότεροι από αυτού, γιατί σας είπα έχουν παρατηρηθεί και μέχρι 3 μέτρα. Αυτός είναι 2 μέτρα. Αυτό είναι 3 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 μέτρα. Αυτό είναι 3
του είδους. Κοίταξε, και αυτός γύρω στα 3 μέτρα πρέπει να είναι, γιατί αλλιώς αυτός θα τον καλιάξει μετά. Τότε είναι μισή φορά. Παράδειγμα του πόσο μπορεί να φτάσει. Δηλαδή αν είναι 2,5 μέτρο αυτές που τον αγκαλιάζει, είναι τουλάχιστον 3 μέτρα. Είναι ένα φλοιωμένο και βλέπετε εδώ κάτω ότι έχει φελοποιήσει την κόμμα. Μη σας παραξενεύει αυτό. Η χλωροφύλη ξεκινά από εδώ και πάνω, γιατί πλέον δεν έχει νόημα. Το φυτό για να προστατευτεί κάνει φελοποίηση στο κάτω σημείο του και δεν έχει πλέον χλωροφύλη. Εδώ η χλωροφύλη υπάρχει εδώ πέρα για να γίνει η φωτοσύνθεση. Εδώ είμαστε στην πολιτεία Νοέμβρο Λεόν. Ο συγκεκριμένος πλατιά κάνος έχει πάθει βλάβη στο Άπεξ και σας είπα μετά θα σας εξηγήσω γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Βγάζει και άλλα κεφάλια ανάπτυξης από το τραύμα, λόγω του τραύματος που φέρει και της καταστροφής του ευάκριου μεροαισθώματος. Και εδώ βλέπουμε έναν ο οποίος έχει ανθίσει ίσως και για πρώτη φορά, είναι έφηβος, ο οποίος μόλις ενηλικιώθηκε, γιατί χρειάζεται και αυτοί να ενηλικιωθούν για να αρχίσουν να παράγουν άνθη. Και εδώ βλέπουμε ότι με το καιρό γίνεται οβάρ το σχήμα και μάλιστα βλέπετε έχει σπάσει. Κάνει 2 δακτυλίους λουλουδιών. Και εδώ ότι παρατηρούμε ότι και στο μπρουσόνι, δηλαδή έντονο πνούδι, θα το δείτε αργότερα και σε φωτογραφίες που θα σας δείξω. Αυτό το είδος έχει ένα περίεργο, ένα ιδίωμα. Έχει 3 διαφορετικές διακριτές φάσεις στη ζωή του, στις οποίες θα έλεγες ότι πρόκειται για 3 διαφορετικά φυτά. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αυτό είναι ένα σπορόφυτο εχινόκρατος πλατιάκαμε. Δεν είναι πράσινη επιδερμίδα όπως είναι μετά που είδατε, αλλά γλαυκή. Και κοιτάξτε πόσο ισχυρό αγκάθι έχει. Κοιτάξτε, δεν έχουν σχηματιστεί καν οι πλευρές του. Μοιάζει για τελείως διαφορετικό φυτό. Μοιάζει για σπορόφυτο κάποιου άλλου φυτού. Κι όμως, είναι εχινόκρατος πλατιάκαμε. Αυτό είναι σε μια άλλη πολιτεία, λίγο διαφορετικός. Κοιτάξτε όμως πόσο ισχυρό κεντρικό αγκάθι έχει. Και αυτός είναι ένας έφηβος. Ένας έφηβος όμως από τον νότιο πληθυσμό του Κερέτα. Σας τον δείχνω, είναι φωτογραφία του Νταβίδ Ντονάτη, δεν έχω πάει σε τόσο νότιο μέρος. Δεν έχει κάτι το οποίο θα δείτε ότι έχει ένας αντίστοιχος έφηβος των βόρειων περιοχών που φύγεται, των βόρειων περιοχών εξάπλωσης του είδους. Αυτές. Τις μόνο αυτές κάθετες γραμμές δεν τις έχει. Κάθεται στις πλευρές του φυτού, δεν τις έχει ο νότιος πληθυσμός του Κερέτα. Είναι εφηβικοί δύο, εφηβικά φυτά, άρα το σπορόφυτο που σας έδειξα το γλαυκό στην αρχή γίνεται αυτό. Και μετά γίνεται το φυτό που είδατε το τρίμετρο. Άρα είναι ένα είδος το οποίο έχει μία εξέλιξη στον χρόνο η οποία σε παραξενεύει πάρα πολύ όσον αφορά τη μορφολογία των τριών αυτών σταδίων ανάπτυξης. Εδώ το βλέπουμε στη φύση να αντιπαραβολή με τον φερόκαπνο πυλόζους. Κοιτάξτε αυτά τα δύο πώς ξεχωρίζουν από το μαλλιαρό άπεξ, έτσι, την κορυφή που βρίσκεται το σημείο ανάπτυξης στο επάκριο μέρης του. Και εδώ. Όπως σας είπα, γίνεται μετά όταν περνάει κάποια ηλικία και μετά γίνεται αυτά η οβάλ σχήμα. Και λίγο πιεσμένο στην κορυφή, πιο κοντινή. Βλέπετε τα ξεραμένα. Αυτό που σας είπα ισχύει για όλα τα είδη του γένους. Μαλλιαρή όχι. Τριχίδια, αγκάθια, μαλακά. Μας βοηθάει πολύ στην αναγνώριση. Κοιτάξτε εδώ, είναι στο φυσικό περιβάλλον, εδώ βλέπουμε 2 φυτά. Τα βρίσκουμε πλέον να φυτρώνουν σε αυτές τις ελαφιές, στους λοφίσκους αυτούς. Πιστεύω για τον απρόστατο λόγο ότι εδώ στις κοιλάδες, στις παιδιάδες, υπάρχει πια άνθρωπος και αυτά τα φυτά έχουν
φύγει από εκεί, θα έχει διώξει ο άνθρωπος την ανθρώπινη δραστηριότητα και διακόπτονται οι επιδημίες, πιθανότατα να υπάρχει στο απέναντι βουνό. Εδώ έχουμε κλίμακα γιατί ο Κώστας ο Ζούμπερης κατεβαίνει το βουνό. Κοιτάξτε πώς ορίζουν το περιβάλλον τους οι εκκοινότητες της Πλατιάκανος, ακόμα και σε μικρή σχετικά ηλικία. Κοιτάξτε πόσο έντονη είναι η παρουσία του μαλλιαρού άπεξ, έτσι. Πώς φαίνονται από μακριά. Ακόμα και αν καταστραφεί, και αυτός ο δυστυχώς μάλλον έχει καταστραφεί από άνθρωπο, γιατί οι βοσκοί πολλές φορές παίρνουν μαχαίρια και στους πλατιάκανους τους κόβουν από πάνω για να προσφέρουν το εσωτερικό σαν πηγή παγητού στα ζώα τους. Όμως ο συγκεκριμένος δεν το βάλε κάτω, δεν πέθανε. Βλέπετε ότι είχε αναπτύξει από άλλες αραιώδες, τις έχει μετατρέψει, όπως σας είπα, αν θέλετε να σας πω μετά, σε... Ουσιαστικά γίνανε επάκρια μεριστώματα αυτές και συνεχίζει η ανάπτυξη από εδώ. Γιατί ένας κάρτος για να βγάλει καινούργια άνθη πρέπει να παράξει καινούργιες αραιώδες και για να παράξει καινούργιες αραιώδες πρέπει να έχει σημείο ανάπτυξης. Το βλέπουμε στη φύση, μια κυλινδροκούτια ιμπρικάτα από πάνω. Πιο ξηρικό το περιβάλλον εδώ, είμαστε σε άλλη πολιτεία. Και ένα κοντινό. Είναι όμορφος ο χρωματισμός του αγκάθιου. Απλώς όταν μεγαλώνει το φυτό και φτάνει στα 3 μέτρα πλέον, το αγκάθι δεν είναι τόσο σημαντικό πλέον. Δεν το χρειάζεται κιόλας στο φυτό για να προστατευτεί. Αυτή είναι η εξάπλωσή του. Είναι λίγο διασπαρμένη, αυτό δεν είναι καλό. Έχει διακοπεί η επαφή των πληθυσμών. Ειδικά ο νοτιότερος του Κερέταρου είναι αρκετά απομονωμένος και είναι το δεύτερο, σε κίνδυνο δεν είναι ακριβώς, αλλά είναι το δεύτερο πιο κινδυνεύον είδος και αυτό είναι το περίεργο. Τα δύο είδη του γένους, ο Μπρουσόνι και ο Πλατιάκανος, που είναι τα πιο συχνά στις συλλογές, είναι εκείνα που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα στη φύση. Αντίθετα, αυτά που σπανίζουν στις ατομικές συλλογές, όπως ο Πολυκέφαλος και ο Πάρη, είναι πολύ ακριβή να τους αποκτήσεις, σπάνιοι να τους βρεις, αλλά στη φύση δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί βρίσκονται, για τον απλούστατο λόγο ότι βρίσκονται μακριά ευτυχώς για αυτούς από τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Πάμε λοιπόν στον Οριζονταλόνιους, ο οποίος τον βλέπουμε εδώ στο άνθος του, είναι από το κάπτους αρπίζ, εγώ δεν είχα φωτογραφία με άνθος. Είναι πολύ όμορφο, είναι ένα φούξι άνθος, το οποίο είναι πιο έντονο στη βάση του, το χρώμα του. Αυτός ο κάκτος έχει πάρα πολλές μορφές όσον αφορά τα αγκάθια του. Τόσες πολλές που αν εμένα μου έλεγαν κάποιοι, ξέρεις, θα μπορείς να μεγαλώνεις στη συλλογή σου ένα μόνο είδος, θα διάλεγα αυτό. Γιατί όπως θα σας δείξω, έχει τόσες μορφές στη φύση που θα μπορούσε κανείς να έχει μια συλλογή μόνο από εκκοινόκαρτους οριζονταλόνιους και θα ήταν ικανοποιημένος. Εδώ βλέπουμε σε ένα κοντινό τον καρπό του. Έτσι, είναι ημισαρκώδης, όχι τόσο σαρκώδης όσο ο Τεξένσης. Εκείνο που δεν αλλάζει είναι το αρκετό κνούδι που υπάρχει και κάποια μαλακά τριχίδια εδώ στην άκρη. Αυτός είναι από ένα πληθυσμό της πολιτείας Τσιουάουα, τη Κουακουίλα. Το έχουν βρει κάποιοι Τσέχοι και είναι ένας οριζονταλόνιος ο οποίος δεν έχει αγκάθια περιέργως. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται, δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό είναι πραγματικά έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα φυτά και αν πράγματι μετά δεν βγάζουν αγκάθια. Απλώς όφυλα να το παρουσιάσω επειδή υπάρχει σαν αριθμό συλλογής από τη φύση. Εδώ βλέπουμε ένα σπορόφυτο από την περιοχή Τούλα της πολιτείας Ταμαουλίπας. Έχω βάλει δίπλα το μονόπεσο για να έχουμε μία κλίμακα. Είναι λίγο μικρότερο από το ευρώ μας. Μόλις έχει βγει. Αυτή είναι πολύ δύσκολο να τα διακρίνεις γιατί στην κυριολεξία βγαίνουν μέσα από πέτρες. Ποιος είπε ότι κακώς χρησιμοποιούμε πέτρες στις βλάστρες μας. Ορίστε. Και στο φυσικό της περιβάλλον. Εδώ βλέπουμε, θα δείτε αρκετά όμορφα αγκάθια.
αυτό είναι από το συγκεκριμένο πλοίο. Είναι χαρακτηριστικό. Αυτό είναι από την Τούλα, τα Μαολίπας, χαρακτηριστικό. Κοντό, ισχυρό, όμορφο αγκάθι, με έντονο σκούρο χρωματισμό στη βάση. Απόλυτα συμμετρικό το πλοίο. Τώρα καλό είναι να μην μιλάω, γιατί θα απολαύσω τα αγκάθια. Το είχα τάξει εξάλλου σε μερικούς. Από διάφορες περιοχές και διάφορες πολιτείες θα δείτε πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η διάταξη των αγκαθιών, το μέγεθος τους, το χρώμα τους. Κοιτάξτε επίσης ένα χαρακτηριστικό που των αγκαθιών των εκκοινογραφών. Αυτή η δακτύλη, οι περιψώσεις, έτσι, αν το πιάσετε με το νύχι σας θα το νιώσετε, είναι οι περιψώσεις που κάνει. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό πολύ έντονο. Επειδή έχουμε μεγάλα κάποια περισσότερη. Πάλι συνήθως έχω κλίμακα, βλέπετε αυτό είναι λίγο, το δίπεσο τους είναι λίγο μικρότερο από το δύο δρόμο. Για να καταλάβετε λίγο, εδώ είναι στην περιοχή, στην πολιτεία Ζακατέκας. Αυτό είναι το περιβάλλον. Κυριαρχείται από το κοτίγιο, είναι ένα ξηρόφυτο που πίεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό, σε εκείνες τις ερήμους. Χαρακτηρίζει αυτό, εδώ είχαμε την τύχη να το βρούμε και ανθισμένο. Είναι ξηρό. Και οι ραντσέρο στο Μεξικό δεν χρησιμοποιούν, εξακολουθούν και χρησιμοποιούν παραδοσιακά μέσα μεταφορά όπως βλέπω. Είναι στην περιοχή Ζακατέκας και αυτό, από όπου και ο συγκεκριμένο οριζονταλό. Εδώ είμαστε στην Κοαχουίλα, στο Πάρας, μια πολύ ενδιαφέρουσα γεωλογικά περιοχή, δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα αυτό, είναι δημιούργημα της φύσης, όσο περίεργο και σας φαίνεται. Δεν τα έχει φάει κάποιος άνθρωπος αυτά εκεί. Και εδώ βρήκαμε αυτούς. Κεντρινό μαύρα δάκτυλο, είναι τελείως διαφορετικό από τις άλλες περιοχές. Φυτρώνει η συγκυριολεξία μέσα από το βράδυ. Συγκυριολεξία. Δεν έχω αλλιώσει φωτογραφίες ή τίποτα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πού βρίσκεται το κόμμα πραγματικά. Μέσα από το βράδυ. Εδώ έχουμε πάει στον Τουράγκο. Είμαστε σε μια περιοχή του Τουράγκου που έχει πάρα πολύ όμορφους, τους αγαπημένους εκκοινόκακτους οριζονταλόνιους. Πάρα πολύ συμμετρικά φυτά. Εδώ το κεντρικό αγκάθι πάει τόσο χαμηλά που ακουμπάει ουσιαστικά την κάτω αρεόλη. Αρεόλες λέμε αυτά εδώ, τα κοντά σημεία που είναι όπου από κάτω υπάρχει το ανθοφόρο μάτι και το μάτι που βγάζει ουσιαστικά τα αγκάθια. Κάτω είναι το μάτι που βγάζει τα αγκάθια, πάνω είναι το ανθοφόρο μάτι μέσα στις αρεόλες. Εδώ βλέπουμε, κοιτάξτε, αυτό το ιδίωμα που έχει στο κάτω, στο κεντρικό του αγκάθι που το πάει χαμηλά, κοιτάξτε αυτό το διχασμό που ετοιμάζεται να κάνει ή τη σύμπτυξη που ετοιμάζεται να κάνει και θα καταλάβετε τι εννοώ στην επόμενη φωτογραφία. Κοιτάξτε εδώ. Ουσιαστικά ή πάει να ενώσει το αγκάθι αυτά, δύο αγκάθια σε ένα, ή πάει να κάνει το ανάποδο, να χωρίσει ένα ενιαίο αγκάθι σε δύο. Πραγματικά τσακώσαμε τη συγκεκριμένη ποικιλία σε διαδικασία εξελιχτική. Πραγματικά. Είμαστε πολύ τυχεροί που είδαμε αυτόν τον πληθυσμό. Και αυτό είναι από μια διαφορετική τοποθεσία, πάλι από την πολιτεία του Ουράντο όμως. Εδώ είμαστε στην πολιτεία Κοαχουίλα πλέον, όπου βλέπετε να κυριαρχεί η γκρουσόνια, αυτό το οποίο λέγεται γκρουσόνια, είναι μόνο τυπικό γένος έτσι κι αλλιώς. Πολύ ξηρασία εδώ, καμία σχέση με την Ταμαουλίπας που σας έδειξα που είναι καταπράσινη στην αρχή. Εδώ φυτρώνε, βλέπετε, χρειάζεται να φορτώσει με πολύ αγκάθι ο εχινόκακτος οριζονταλόνιος για να αντέξει το λιοπύρι. Φυτρώνε στην κυριολεξία σε σεληνιακά τοπία. Εδώ η εχινόκακτη οριζονταλόνιο. Εδώ είμαι με έναν εχινόκακτο οριζονταλόνιο, ο οποίος είναι Μαθουσάλλας. Αυτός πρέπει να γεννήθηκε την εποχή, με μέτριες εκτιμήσεις που κάνω, την εποχή που ο στρατηγός Λί ροβοζούσε τον Γκέτισμπεργκ. Δηλαδή γύρω στο 1860 πρέπει να γεννήθηκε. Είναι από τους μεγαλύτερες ηλικίας οριζονταλόνιους.
Οι Αμερικάνοι βοτανολόγοι πίστευαν και βάφτισαν σαν υποείδος τους οριζονταλόνιους υποείδους Νικόλι που βρίσκονται στην έρημο της Σονόρα στην Αμερική, επειδή ακριβώς αποκτούσαν τέτοιο ύψος. Όμως, λόγω ακριβώς αυτού του πληθυσμού, το ίδιο λέει ο Νταβίντε Ντονάτη στο βιβλίο του, αυτός ο πληθυσμός της Κοαχουίλα βάζει αυτή την παράμετρο, την κάνει ανενεργή. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πάει να υπάρχει, να έχει και λόγο ύπαρξης αυτή η διάκριση σε υποείδος Νικόλη, ή θα μπορούσαμε να τη δεχτούμε ουσιαστικά μόνο σαν ποικιλία και όχι σαν υποείδος. Γιατί τελικά και εδώ έχουμε οριζονταλόνιους οι οποίοι γίνονται μεγάλοι. Σκεφτείτε ότι αυτός είναι σχεδόν μισό μέτρο, είναι 40 εκατοστά και κάτι σε ύψος. Γι' αυτό έχω φωτογραφίες δίπλα του για να μπορέσω να έχω μία κλίμακα. Σ' όσους την έδειξα που είναι γνώστες του είδους, ξεπλάγησαν με το ύψος του. Εδώ βλέπετε ότι γίνεται και σπιράλης. Αυτό που λέμε σπιράλης και σπιράλης, στη φύση υπάρχει. Σε εκείνη την περιοχή είδαμε εξαιρετικά δείγματα οριζονταλόνια. Κοιτάξτε πώς αντιπαραβάλλεται το χρώμα το αδιαθύμετο, το οποίο το ανοιχτό χρώμα, το μπέζο, σκληρό αυτό με τον καυτό ήλιο του μεσημεριού. Περιοχτώ να σας πω ότι εδώ εκείνη τη μέρα δεν μπορούσα το καπέλο, μεγάλο λάθος και έπαθα ηλίας ουσιαστικά. Εδώ τον βλέπουμε να μεγαλώνει πάλι στην Κοαχουίλα δίπλα σε μία εσκοπάρια ζιρτζιάν, ένα αυτό το οποίο είναι σπάνιο να συναντήσει κανείς. Βλέπετε ότι παρότι και αυτή είναι στην ίδια πολιτεία, σε λίγο διαφορετική περιοχή, αλλάζει το κλίμα, αλλάζει το μικροκλίμα, αλλάζει η μορφολογία των αδιαθύνων. Κοιτάξτε εδώ στην επιφάνεια πάνω, στην επιδερμίδα του, πώς φαίνεται αυτή η κυρώδης ουσία, η προυίνα που λέγεται, που βοηθάει τον εκκοινόκακτο, ο οριζονταλόνιος, πάρα πολύ είναι το καλύτερο αντιλιακό. Γι' αυτό και οι οριζονταλόνιους αντέχουν τον πολύ ήλιο. Αυτό δίνει τη γλαυκή όψη στην επιφάνειά τους, αυτή η ουσία, και τους βοηθάει πάρα πολύ, να αντέχουν πάρα πολύ, με μεγάλη άνεση, τον απευθείας ήλιο, και γι' αυτό στην καλλιέργεια θα συνέστηνα οπωσδήποτε απευθείας ήλιο στους οριζονταλόνιους, αν θέλετε να αναπτύξουν το σωστό αγκάθι που πρέπει να αναπτύξουν. Σωστή διάταξη αγκαθιού που πρέπει να αναπτύξουν. Ενώ εδώ είναι στην περιοχή Λαρόζα, πήγαμε, εκεί είχαμε πάει άλλο και βρήκαμε τελικά ευτυχώς πολύ ωραίος οριζονταλόνιος. Σε ένα τοπίο που το οποίο αν βγάζαμε λίγο τα χόρτα και τους οριζονταλόνιους, έμοιαζε πιο πολύ με τον πλανήτη Άρη παρά με τη μεγίνο τοπίο. Εδώ βλέπουμε τους οριζονταλόνιους, σας το δείχνω με τα πελάκια, και μια πιο κοντινή. Κοιτάξτε, ένα τοπίο στο οποίο δεν φυτρώνει πρακτικά τίποτα. Και όμως αυτή τα καταφέρνουν μια χαρά. Και μια κάτωση. Δείτε πόσο συμμετρικό είναι το φυτό. Και αυτό που σας είπα για την πρωίνα, αυτή την ουσία που υπάρχει και προστατεύει, είναι και εδώ εμφανή και είναι τη χαρακτηριστική γλαυκή όψη στον κάστο. Αυτός είναι ο χάρτης εξάπλωσης του είδους. Αυτός εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ποικιλομορφία του στη φύση. Είναι τεράστια η εξάπλωσή του. Ξεκινάει στα βόρεια από το Νέο Μεξικό, στα μέσα της πολιτείας του Νέου Μεξικού. Υπάρχει εδώ πληθυσμός στην Αριζόνα που σας ανέφερα, στην Σονόρα, και κατεβαίνει εδώ, πιάνει την Κοαχουίλα, μεγάλο μέρος της Κοαχουίλα, Νουέβο Λεόν, και φτάνει έως εδώ στο... τι είναι αυτή... Εδώ είναι το Ζακατέκας και εδώ είναι το Ντουράντο, η ανάποδα. Σαν Λουίποδος. Ναι. Αυτή λοιπόν η τεράστια εξάπλωσή του, στενό μακριμένο, μακριά όμως,
Μπορεί να είναι στενή, αλλά είναι πολύ μακριά. Με αποτέλεσμα, είναι λογικό, επειδή ποικίλουν, όπως σας έδειξα, τα κλίματα και τα μικροκλίματα, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η μεγάλη ποικιλομορφία του συγκεκριμένου είδους προσθήσης. Θα σας δείξω και αυτές τις φωτογραφίες. Βλέπετε τα γαϊδουράκια αυτά είναι στη φύση ελεύθερα. Οι αγελάδες αυτές, παρότι είναι, έχουν καμπέλα, είναι και αυτές στη φύση ελεύθερες. Αποτελούν ένα μόνιμο κίνδυνο για τα φυτά. Όχι τόσο κρίσιμο όσο η ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά κάνουν ζημίες. Σε αυτός, ας πούμε, ο οριζονταλόνιος, ο πολύ μεγάλης ηλικίας οριζονταλόνιος, είχε αποκοπεί τελείως, τον βρήκαμε τούμπα, κομμένος. Λες και ήταν κομμένος με μαχαίρι κάτω, κάποιο ζώο τον είχε ρίξει και είχε φάει όλο του το ριζικό σύστημα και τον είχε αφήσει και τον στήριξα κάτω από έναν θάμνο ελπίζοντας να μπορέσει να βγάλει ρίζες ξανά. Δεν θα σας δείξω άλλες, γιατί έχω πάρα πολλές φωτογραφίες από οριζονταλόνιους. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Κάποτε ο Ανδρέας ο Λαράς είχε πει ότι, μιλώντας για τους κάπτους που αρέσουν, είχε πει ότι του αρέσουν τα είδη εκείνα που γίνονται ωραιότερα όσο μεγαλώνουν μαζί τους. Γίνονται ωραιότερα όσο μεγαλώνουν μαζί τους. Αν αυτό ισχύει και για σας, τότε το γένος εχινόκακτους είναι για σας. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και ορμούμενος από αυτό, θα διαβάσω κάτι από ένα βιβλίο ενός Ιταλού καθηγητή του Dr. Τζουζέ Φερόντι από το βιβλίο του «Ταινία πιάντε γράσε», το «Χακί φυτό μου» δηλαδή, σε μετάφραση. Σας διαβάζω λοιπόν. «Χάρισα 100 κόκκινα γαρίφαλα που αγόρασα από τα ανθοπολία στη Βεντιμίλια σε ένα κορίτσι, την αδερφή του καλύτερου μου φίλου. Περάσαμε το μήνα του Μέλιτος, τον Απρίλιο του 1922, στην Πορτιγκέρα. Στους κήπους της Μόρτολα, γοητευτήκαμε από έναν εχινόκακτο πλουσόνι. Ήταν μόλις 1,5 εκατοστό. Τον αγοράσαμε για 10 σέντς. Τώρα είναι περισσότερο από μισό μέτρο φαρδί. Μας είδε να παντρευόμαστε, μεγάλωσε μαζί μας και σύντομα θα μας αφήσει λίγο προτού γίνω προπάθος. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα τον είχαμε πάνω σε μία στήλη για να κοσμεί το φόρο. Ακόμα και μετά την περίοδο όπου πια για το δικό του καλό τον είχαμε αφήσει στο βοτανικό κήπο της Μπολόνια, εξακολουθούσαμε να τον παίρνουμε μαζί μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο εξοχικό μας τη Ζόλα, όπως τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας. Βλέπετε, έχοντας μεγαλώσει για τόσα χρόνια μαζί μας, δεν ήταν απλά ένα φυτό από τη συλλογή μας. Ήταν ο κρουσόνιός μας. Ένας φίλος μου, ποιητής, είπε ότι ήταν ο πρωτότοπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τρέξει αυτόματα. Ωραία, πολύ ωραία. Και περιμένω ερωτήσεις σας. Θα κάνω. Πόσο χρόνο σας πήρε να κάνετε όλη αυτή τη συμπεριφορά. Εκτός από το κουμπίτι. Κατά πω ένα μήνα περίπου ήμασταν κάτω. Ένα μήνα. Το νησάκι και τα πάρα. Ναι, είναι σκληρές οι συνθήκες. Είναι σκληρές, ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Ήμουνα στην καλύτερη, γύρισα στην Ελλάδα και ήμουνα στην καλύτερη κατάσταση στα 47 μου τότε, στην καλύτερη κατάσταση που έχω υπάρξει από την τρίτη ηλικία μου. Διότι ξεκινούσαμε τη μέρα μας με μπόλικους φυσικούς χυμούς, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί εκεί και πάμφθινοι, καθόλου ψωμιά και τέτοια, γιατί δεν έχουν ψωμί εκεί, χρησιμοποιούν καραμπόκι και χρησιμοποιούν πίτες. Τρώγαμε λίγο, περπατάγαμε πολύ και περπατάγαμε πολύ σε ανηφόρες. Μέναμε έξω σε sleeping bag πολλές φορές. Έτσι μπορέσαμε να διαπιστώσουμε οι ίδιοι ότι
πώς ποτίζονται τα φυτά στη φύση. Γιατί όπως σας είπα, εκεί πολλές φορές πέφτουν 150 μιλιμέτρα ευρωπόδοση ετήσια. Πώς ποτίζονται τότε. Όχι, το βράδυ. Το βράδυ, όταν ξυπνάγαμε το πρωί, και κάναμε το sleeping bag έτσι, φεύγανε σταγόνες από πάνω. Αυτό τα βοηθάει να επιβιώσουν. Και θα ήθελα να σας το τονίσω, αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε ειδικά εδώ στην Αθήνα. Αυτές οι θερμοκρασιακές διαφορές υπάρχουν στις ερήμους. Στον ήλιο αυτά τα φυτά φτάνουν σε 50 πλάς βαθμούς. Στον ήλιο σας, δηλαδή είναι 20, έτσι δεν είναι. Το βράδυ όμως πέφτει δραματικά η θερμοκρασία. Η ξυσίγρα στην έρημο, ακόμα και το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι στο οποίο έχουν συνηθίσει τα φυτά και λίγο τους λείπει στην Αθήνα, γιατί όσο και να πέσει η θερμοκρασία το βράδυ στο Αυγούστου στην Αθήνα, δεν πάει να είναι 30 βαθμούς. Έτσι δεν είναι. Πέφτει από τους 40 στους 30. Εκεί όμως πέφτει πολύ πιο κάτω. Και αυτό είναι κάτι που λείπει από αυτά τα. Οπότε το χειμώνα δεν έχουν το πίσω. Πάρα πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα, εκτός από κάποιους νότιους πληθυσμούς, δηλαδή κάποιοι, δηλαδή ο Γκρουσόνι και ο Πλατιάκαρτος, ειδικά αν είναι φυτά που είναι από τους νότιους πληθυσμούς, και νότιους πληθυσμούς λέμε της πολιτείας του Κερέταρο κυρίως, μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά πρέπει να μιλάμε για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. δηλαδή, θα πρέπει να μιλήσουμε ουσιαστικά για συνθήκες ολικού παγετού. Τις οποίες δεν έχουν εδώ, ευτυχώς. Σε συνθήκες ολικού παγετού θα έχουν πάρα πολύ κάποιο πρόβλημα. Όχι μόνο αυτή. Η ελληνόκαρπη όμως, γενικά να ξέρετε ότι είναι πολύ ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες και περιέργως η πιο δύσκολη στην καλλιέργεια που είναι ο πολυκέφαλος, ο ξερανθεμοειδής και ο πάρι και λιγότερο ο οριζονταλόνιος. Είναι πολύ οι πιο ανθεκτικοί στις χαμηλές θερμοκρασίες. Επειδή όπως σας έδειξα, ζουν στη Νεβάδα, στην Αριζόνα, στην Κοιλάδα του Θανάτου, εκεί οι θερμοκρασίες πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά. Αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες μείον 20 και τις αντιμετωπίζουν με μεγάλη άνεση. Με μεγάλη άνεση. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Η προστασία αυτού του περιβάλλοντος. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δυστυχώς, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα φυτά είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή, όσα φυτά που σας έδειξα είναι τυχερά που είναι πάνω σε λόφους, είναι τυχερά. Όσα είναι σε πεδιάδες έχουν ήδη χαθεί ή πρόκειται να χαθούν. Είτε θα ανοιχτεί ρόδο, είτε θα γίνουν χωράφια, είτε θα περάσουν οι αγελάδες, τις οποίες όπως σας έδειξα είναι ελεύθερες. Ουσιαστικά στις περισσότερες περιοχές που πήγαμε, τα σχηματοβλέπματα ήταν αριστερά-δεξιά από τον δρόμο για να μην παίρνουν οι αγελάδες μέσα στον δρόμο και τρακάρεις το βράδυ. Γιατί κοντέψαμε να τρακάρουμε το βράδυ με μια αγελάδα, είναι πολύ επικίνδυνο. Ουσιαστικά δηλαδή απομονώνουν τους δρόμους για να μην ασφαλίσουν από τις αγελάδες, και όντως ο υπόλοιπος χώρος ανοίγει στις αγελάδες. Οι οποίες βρίσκουν ελεύθερα γιατί είναι πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι, δεν έχουν χρήματα για να ταΐζουν τόσο μεγάλα αυτά, οπότε τα αφήνουν να δώσουν ελεύθερα στη φύση. Οι δραστηριότητες λοιπόν οι ανθρώπινες και η άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, γιατί δυστυχώς πάνε και πολλοί Ευρωπαίοι και όχι μόνο, κυρίως όμως οι Ευρωπαίοι συλλέκτες και συλλέγουν σε κυριολεξία φυτά από τη φύση. Τα βγάζουν έξω λαδώνοντας ή βάζοντας τα μέσα στις αποσκευές και ελπίζοντας να μην τους πιάσουν. Αλλά τους πιάνουν, τώρα τελευταία τους πιάνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφατα έπιασαν ένα Ρώσο, ο οποίος είχε κάποιους Τσέχους μαζί του και τον βοηθούσαν, ο οποίος κάνει συστηματικά αυτή τη δουλειά και βγάζει όχι απλώς τα έξοδα του ταξιδιού, αλλά και πολύ κέρδος. Γιατί έβγαλε με μεγάλα σακ, κάποια σακ βαγιάς γεμάτα με κάρτους, οι οποίοι επειδή είναι κάποιας ηλικίας και για να τους μεγαλώσεις αυτούς, να τους φτάσεις σε αυτήν την ηλικία, πρέπει να έχεις να αφιερώσεις πολύ χρόνο. Και άρα δεν μπορείς ουσιαστικά, θα πρέπει να τους αγοράσεις έτοιμους. Αν είναι να τους αγοράσεις όμως έτοιμους φυτά 20, 30, 40 ετών, θα πρέπει να τους πληρώσεις, να τους χρησιμοποιήσεις. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα βγάλει ένα και θα φτιάξει ένα φυτό. Ναι, όχι, ένα θα βγάλει κάποιος, θα βγάλει το ταξίδι και όλο το από εκεί και πάνω είναι κέρδος. Πολύ κέρδος. Τους κέρδος λοιπόν και μην νομίζετε, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που πιάσανε, τελικά ένα πρόστιμο πάρανε. Απλώς τώρα είναι σταμπαρισμένος αυτός και όταν μπει τον έχει στα δεδομένα της Ηνωμένης Πολιτείας, γιατί στο Μεξικό το κράτος δεν είναι τόσο οργανωμένο. Δυστυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια οι Μεξικανοί κατάλαβαν, τους το λέγαμε κιόλας, ότι αυτή είναι η κληρονομιά σας.
Αφενός μην την καταστρέφετε εσείς, αφενός προστατεύετε την αμήτη άλλο, γιατί και, αυτό είναι, και αυτός είναι ένα είδος τουρισμού. Ο οικοτουρισμός, ο κάποιος τουρισμός, αν το πούμε έτσι. Μόνο αυτοί οι μελετητές που πάμε στο πεδίο, όπως λέμε, για να κάνουμε την έρευνα, αφήνουμε κάποια χρήματα στις περιοχές. Παρά να τα χάσεις τελείως, γιατί αυτή είναι η κληρονομιά σου, δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Μόνο το Μεξικό έχει αυτό το πλούτο των κάτω. Εκεί δεν είναι το εξής, δεν ξέρω συμβαίνει. Περιβάλλοντα φυτά είναι και αυτά, κανθόρυφα. Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Και τα ξηρόφυτα. Ο λόγος είναι ο εξής. Αν ένα φυτό ήταν αρκετά βλάκα, σας το πούμε σε εισαγωγικά, και δεν είχε καμία προστασία, τα ζώα όλα που υπάρχουν στην περιοχή και πολλά από τα οποία δεν υπήρχαν να τα φύγει ο άνθρωπος, τα βοηθή, σας θυμίζω ότι οι Αστέκοι, όταν πρώτο ήταν τους Ισπανούς κοκκισταδόρες, έμειναν άναυδοι όταν ήταν τα άλογα. Δεν είχαν άλογα, γιατί κάποια νόσος είχε εξοντώσει τα άλογα στην περιοχή τους και τα μάσταξ στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες είχαν περάσει από τον Βερίγιο Πορθμό. Είχαν εξοντωθεί τα υποειδή στην περιοχή αυτή. Άρα είναι ζώα κιόλας τα οποία ο άνθρωπος πήγε εκεί. Αυτά όμως τα φυτά, σας θυμίζω, οι κάκτοι είναι φυτά του νέου κόσμου. Δεν υπάρχουν πουθενά άλλο στον πλανήτη παρά μόνο στην Αμερική. Στην Νότια, την Κεντρική και τη Βόρεια Αμερική. Κάτι άλλο? Πρέπει να είχε και ζώα άγρια. Έχει ζώα άγρια, αλλά δεν είχε το φόρτο των ζώων που ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει. Σας έδειξα γελάδες. Το πάλι αυτό πια πολλά. Ακριβώς. Θα ρωτήσω για το ίδιο, μου είπατε ότι είναι ελληνικά. Κοιτάξτε τι γινόταν. Και οι ταξινομητές και οι βοτανολόγοι, αλλά κυρίως οι φυτοριούχοι, τους αρέσει να βγάζουν πολλά ονόματα. Γιατί αν βγάζει πολλά ονόματα, θα πουλήσει πολλά φυτά. Γιατί αν αυτό το βαθύ, θα βαθύσει πλατιάκανους και τον άλλο βαθύσει Χίκενς και καλά ότι έχουν κάποιες μικροδιαφορές, εσύ τι θα κάνεις, να βοράσεις και τον έναν και τον άλλον για να τους έχεις και τους δύο. Η ουσία είναι όταν έχουμε συνωνυμία, όπως τη λέμε τα συνωνικά, δηλαδή για το ίδιο είδος έχουν βγει τρία ονόματα, ανατρέχουμε στα κοιτάπια μας, στους βοτανολόγους, τους παλιούς που πρωτοαναγνώρισαν τα είδη και βλέπουμε ποιο όνομα έχει δοθεί πρώτο. Στο συγκεκριμένο είδος λοιπόν έχει δοθεί ο Πλατιάκανθος και έχει Πλατιάκανθος, όντως, δικαιώνει το όνομά του, είναι το προγενέστερο και όντως καλά κάνει και λέγεται Πλατιάκανθος. Αυτό. Θα μας πεις πως βγάζουν τα πολλά... Ναι. Σας έδειξα φυτά που έχουν ζημιά. Είδατε όχι τον Κρουσόδη, σας έδειξε ένα πλατιάκανθος ο οποίος τον είχε κόψει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να χρησιμοποιήσουν το εσωτερικό του φυτό για να φάνε τα ζώα. Το κάναν αυτό, ευτυχώς με τα ίδια μου τα μάτια, μόνο αυτό είδα, δεν είδα κάποιον άλλον πλατιάκανθο να έχει υποστεί τέτοια κακομεταχείριση. Και είδατε ότι είχε βγάλει κεφάλια. Επίσης είδατε αυτόν τον μεγάλο πλατιάκανθο που είχα φωτογραφηθεί δίπλα, ότι είχε διάφορα κεφάλια. Το αρχικό φυτό ήταν κάτω, φελοποιημένο πλέον. Τι γίνεται? Όπως σας είπα, το σημείο ανάπτυξης είναι εδώ πάνω. Αυτό λέγεται πάκριο μερίσκο, όταν αναλογικά. Οι κάκτοι βλέπετε ότι στη συντριπτική του πλειοψηφία δεν βγάζουν κεφάλια, όπως τα άλλα. Αν το κάνανε, για σκεφτείτε λίγο, είναι πολύ βαριά, έχουν νερό μέσα. Σκεφτείτε έναν κάτω ο οποίος μεγαλώνει και κάνει κλαδιά υδαρή, γεμάτα με νερό. Δεν θα αντέφανε ούτε τα κλαδιά, αλλά ούτε και ο κορμός. Ο κάκτος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν έχει τη δύναμη να στηρίξει αυτό το βάρος. Έτσι, η φύση αποφάσισε να μην κάνει κλαδιά ο κάκτος. Πώς γίνεται να μην κάνει κλαδιά ο κάκτος? Εδώ στο επάγριο μερίστομα, το οποίο είναι κι άλλο ιδίωμα των κάκτων αυτό, οι κάκτοι έχουν σε αντίθεση με τα υπόλοιπα φυτά λίγα σε αριθμό επάγρια μερίστοματα, πολλές φορές και ένα μόνο, και τα οποία όμως είναι μεγάλα σε μέγεθος. Σε κάποια είδη κάκτων, το επάγριο μερίστομα είναι 2 μιλιμέτρα, δηλαδή τεράστιο. Τεράστιο, φαίνεται με γυμνό φθαλμό. Κάτι αδιανόητο για τα υπόλοιπα φυτά, τα μεσόφυτα και τα υπόλοιπα φυτά. Λοιπόν, το επάκριο μερίστομα, επειδή ακριβώς οι κάκτοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, δεν θέλουν να αρχίζει να βγαίνει και από άλλη αρεόλη, γιατί όπως σας είπα, κάθε αρεόλη έχει μάτι μέσα. Θα ήθελαν και εκείνα να το κάνουν.
Θα ήθελαν και εκείνα να γίνουν επακρία μεριστώματα. Ο κράτος όμως δεν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν μπορεί να κάνει κλαδιά. Γι' αυτό λοιπόν το επάκριο μερίστομα που βρίσκεται στο άπεξ, στην κορυφή, βγάζει μία ορμόνη, την αυξήνη, η οποία καταπιέζει τις από κάτω τις υπόλοιπες αερεόλες για να μην γίνουν σημεία ανάπτυξη. Να μην γίνουν σημεία ανάπτυξη. Όταν λοιπόν από κάποια μηχανική βλάβη καταστραφεί το άπεξ, τι άλλο καταστρέφεται, η καταπίεση. Σταματάει πλέον να υπάρχει το επάγριο μερίστομα και επομένως οι υπόλοιπα αρεόλες που ουσιαστικά είναι μασχαλιαίοι οφθαλμοί μετασχηματισμένοι, γιατί το αγκάθι είναι ουσιαστικά ο μίσος του φύλου που θα έβγαινε από το μασχαλιαίο οφθαλμό, είναι αποκρυσταλλωμένα σβέστη ουσιαστικά. Τότε επειδή καταστρέφεται το άπεξ, το επάκριο μερίστομα, σταματάει και η καταπίεση, σταματάει η ύπαρξη αυτής της αυξητικής ορμόνης της αυξήνης και γίνεται έκρηξη. Κάποιοι λοιπόν βρίσκονται διάδοχοι. Μία ή δύο αρεόλες από τις πιο κάτω αμέσως από το επάκριο μερίστομα αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Και με το που αναλάβουν αυτό το ρόλο, βγάζουν εκείνες με τη σειρά τους αυξήνη για να καταπιέσουν τις υπόλοιπες αρεόλες να μην γίνουν εκείνες. Όμως, λογικό είναι, δεν μπορεί ο καημένος ο κάκτος να το συντονίσει τόσο καλά αυτό και γι' αυτό βλέπετε να βγαίνουν 1, 2, 3 ή και παραπάνω κεφάλια. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο κάκτος πρέπει να ζήσει ή να αγωνιστεί στη ζωή. Σου λέει καταστράφηκα, κανονικά εφόσον καταστρέφεται το σημείο ανάπτυξης του, είναι καταδικασμένος. Θα φυτοζωεί μετά στην κυριολεξία. Γιατί? Η ανάπτυξή του είναι από εκεί. Όπως σας είπα, τα μάτια τα αμφωφόρα βρίσκονται κάτω από κάθε αρεόλη. Αν ο κάκτος δεν μπορεί να παράξει νέες αρεόλες μεγαλώνοντας, δεν μπορεί να βγάλει καινούργια άνθη. Αν δεν μπορεί να βγάλει καινούργια άνθη, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, δεν έχει λόγο ύπαρξη. Αυτό όμως δεν θέλει να το αφήσει έτσι. Ο κάκτος είναι αγωνιστής λοιπόν και σου λέει, μου καταστράφηκε το άπεξ, θα δημιουργήσω. Κάποιοι μασχαλιαίοι οφθαλμοί θα αναλάβουν τον ρόλο αυτό, θα βγάλουν κεφάλι από εκεί και έτσι δημιουργούνται αυτοί οι κάκτοι που σας έδειξα. Δηλαδή ο κατεστραμμένος αρχικός κάκτος να έχει βγάλει διάφορα κεφάλια. Και έχω και στη συλλογή μου έναν Γκλαουγκέσκενς, ο οποίος έχει βγάλει 4-5 κεφάλια, είναι κατεστραμμένο για κάποιο λόγο, καταστράφηκε το άπεξ, το σημείο ανάπτυξης και βγάζει αυτά τα κεφάλια. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούν. Ναι, όλοι το κάνουν και σας εξήγησα γιατί είναι ο μόνος τρόπος που έχουν για να συνεχίσουν με κάποιο τρόπο να υπάρχουν και να βγάζουν άνθη, γιατί σκοπός τους είναι να επιβιώνουν και να αναπαράσουν. Να αναπαράγουν. Δεν είναι αποκτώσει του σπόρου που πέσει πάνω στο. Όχι, ο σπόρος δεν έχει τέτοια δύναμη. Αυτό έχει γίνει από κάποιο μηχανικό. Δηλαδή χαλάζει κάποιο πουλί, κάποιο έντομο μεγάλο. Δηλαδή κάποιος καθάρι να έχει πάει να έχει σε αυτό το τρυφερό σημείο να έχει πάει να έχει κάνει ζημιά. Πώς? Ναι, λέω για τη φύση. Λέω για τη φύση. Γιατί εμείς όντως μπορεί να ρίξουμε κάτι βαρύ πάνω και να το καταστρέψουμε. Άλλη ιδέα σας. Αυτό λέγεται Κυριακή της κορυφής. Κυριακή της κορυφής. Και είναι χαρακτηριστικό στα χωροφόρα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα στα χωροφόρα. Ισχύει, εγώ δεν το έχω μελετήσει για τα χωροφόρα, το έχω μελετήσει για τους κάρτους. Είναι χαρακτηριστικό. Ναι, σωστά έχετε δίκιο. Πολύ καλή παρατήρηση, σωστά έχετε δίκιο. Απλώς εγώ έχω αφοσιωθεί στο θέμα των κάρτων, γιατί και οι κάκτοι είναι ενδιαφέρον τους βοτανολόγους όσον αφορά την Κυριακή της κορυφής, γιατί είναι εντυπωσιακοί στους κάρτους. Οι κάκτοι όμως, όπως σας εξήγησα, το κάνουν κατά ανάγκη αυτό. Δεν μπορούν να έχουν κλαδιά γεμάτα με νερό γιατί θα καταράξουν. Γι' αυτό και τα σχήματα αυτούς είναι περιορισμένα. Ναι. Είναι σφαιρικά, είναι μακρόστατα. Βέβαια. Όσο μεγαλώνουν οι κάκτοι, θα μου πει κάποιος δεν έχω περίμενα ερώτηση. Και ο σαγουάρο. Λοιπόν, όσο μεγαλώνουν οι κάκτοι, απομακρύνεται το επάκριο μερίστο. Ανεβαίνει. Και γίνεται dilution, λένε οι Αμερικάνοι. Διάχυση της ουσίας αυτής. Δεν είναι τόσο ισχυρή η παρουσία της μετά. Άρα, ο παχυκέρος Πρίγκλεϊ, η Καρνέγια Γιγαντέα, βγάζουν μπράτσα μετά τα 75 τους χρόνια.
Μετά τα 75 τους, μην πει αγοράσετε και περιμένετε να δείτε. Σας το λέω. Εκτός αν αγοράσετε κάποιον να σας το φέρουν, ξέρετε, αγοράσετε σε καμιά εκατοστή ευρώ και σας φέρουν κάποιον έναν έντυπο από την έρημο της Αριζόνα, διότι δεν πρόκειται να δείτε πράτσο, σας το λέω. Είναι πολύ αργής ανάπτυξης, ειδικά η Καρνέγια Γιγαντέα, δεν θα δείτε πράτσο ποτέ. Όταν λοιπόν φτάνει σε κάποιο ύψος και πάνω και ηλικιακά, φτάνει στα 75-80 χρόνια, η Καρνέγια Γιγαντέα αυτή, λέω στις πιο κάτω αρεόλες, η παρουσία αυτή, η κυριαρχική της ορμόνης αυτής δεν είναι τόσο έντονη. Και αρχίζουν και βγαίνουν από εκεί τα πράγματα, το δήλους διάγηση. Έτσι. Όμως και τότε δεν βγαίνουν όπου να είναι. Αν δείτε βγαίνουν αρμονικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πουν όλα μονόπατα και καταρρεύσει το φυτό προς τη μία μεριά. Γιατί ένας, να ξέρετε ότι όλα τα φυτά έχουν ένα προσδόκιμο ζωής και στη χρήση. Ξέρετε, ο συνηθέστερος τρόπος που πεθαίνουν οι φερόκαρτοι ποιος είναι. Οι γυραίοι φερόκαρτοι συνήθως, σας έδειξα και τα φυτά, όλα τα φυτά έχουν την τάση να έχουν μια χρήση προς χωνός. Είναι λογικό αυτό. Είναι αυτό που με ιδιοτροπισμός. Το κάνουν για να μειώσουν την έκθεση του στον ήλιο. Είναι λογικό γιατί άλλο είναι να δέχεσαι τον ήλιο σε αυτή την επιφάνεια και άλλο να τη δέχεσαι σε αυτήν που έχει και το πιο πυκνό σου αγκάθι. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό είδατε στην κοιλάδα εκείνη τη Κοακουίλα με του οριζονταλόνιου που φωτογραφήθηκα και εγώ δίπλα του. Είχαν μια κλίση όλοι. Όλοι δείχναν προ τον νότο. Προ τον νότο. Αν ήμασταν στο νότιο ημισφαίριο, θα δείχναν προ τον βορρά. Ο λόγο είναι για να προστατευτούν από τα. Από τον ήλιο. Χρήστο, συγγνώμη, είχα πετάξει αυτό με τις κυρίες. Άρα βοηθάει και στον προσανατολισμό στην έρημο αυτό, έτσι. Αν δείτε προς τα που είναι... Στις γλάσεις δεν μπορούμε να το δείτε, να τα στρίψουμε. Είναι ένας τρόπος για να το κρατήσετε στο ίδιο. Είναι ένας τρόπος για να το κρατήσετε σε ισορροπία. Ας πήγατε να πείτε... Κάτι να πείτε για το θάνατο που... Α, ναι, ο θάνατος του φερόκαρτου, μπράβο, καλά που μου το θυμίσατε. Όταν λοιπόν μεγαλώνουμε πολύ φερόκαρτοι, αρχίζουν και γέρνουν κάποιοι από αυτούς. Αυτός είναι ο θάνατος. Κάποια στιγμή το βάρος. Το βάρος. Δηλαδή κάποια στιγμή γέρνουν και πέφτουν το. Είναι τέτοιο το βάρος που δεν μπορούν πια οι ρίζες να το κρατήσουν. Και πέφτουν και έχουν έναν αργό θάνατο, ας πούμε, έχοντας πέσει τελείως στη γη. Αυτό πολλές φορές έχω δει σε φωτογραφίες κάποιοι ωραίοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, έχουν κάνει τεχνικά υποστηρίγματα. Σε κάποιους φερόκαρτους. Τι ηλικία μιλάμε για αυτούς τους κάρτους. Αυτοί φτάνουν σε μεγάλες ηλικίες, ειδικά οι μεγάλοι του γένου, σε πάρα πολύ μεγάλες ηλικίες, απροσδιορίστες. Γιατί αυτός τώρα ο τρίμετρος που σας έδειξα, σας είπα εγώ θα τα προσέξει τα χρόνια. Αυτή κάποια στιγμή δεν είναι τόσο αργής ανάπτυξης οι δύο μεγάλοι του γένου όσο είναι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι αργής ανάπτυξης του ρομπιτοκλήστων, ειδικά ο πολυκέφαλος. Αλλά και πάλι, αυτά τα φυτά που είδαμε είναι πολύ μεγάλης ηλικίας. Και γενικά οι εχινόκακτοι είναι φυτά που έχουν μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Αν τους φερθείς καλά, και είναι ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να πω, δηλαδή, ενώ να τους φερθείς καλά, την καλλιέργεια. Δεν πρέπει όλοι να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Αυτοί οι δύο οι μεγάλοι, εντάξει. Το μείγμα τους και στο χώμα μπορεί να είναι ένα πλούσιο σχετικά χώμα που να έχει τρία μέρη κοκκινό χώμα, δύο φυλό χώμα και ένα από τα τρία άνοργανά μας υλικά. Ριζάκι, ελαφρόκεντρα και περλίδι. Αυτά όμως τα υπόλοιπα, και ούτε εξένσεις θα έλεγα, και ούτε εξένσεις. Ο πολυκέφαλος, ο εξερασμοειδής, ο οριζονταλόνιος και ο βαρύ, καλό είναι να φυτεύονται σε ένα φτωχό χώμα, K1, δηλαδή το ξέρετε ποιο είναι το K1, έτσι. Δύο μέρη κοκκινό χώμα, ένα φυλό χώμα και ένα από τα τρία ανόργανά μας υλικά. Είδατε σε τι ξηροφυτικές περιοχές φυτρώνουν. Το άζωτο εκεί είναι λίγο. Οι ουσίες που μπορεί να προσλάβει οι αζωτούλες από το έδαφος είναι λίγες και επομένως εκεί χρειαζόμαστε ένα πιο φτωχό υπόστρωμα. Επίσης τα ανόργανα υλικά μας επιστρέφουν να γίνεται καλή αποστράγγιση, κάτι που είναι πολύ βασικό για όλους τους κάρτους, πολύ περισσότερο
Να ξέρετε ότι όσο πιο ξηροφυτικός είναι ο κάρτος, τόσο πιο δύσκολος είναι στην καλλιέργεια. Και σας έδειξα δύο από τους πιο, τρεις μάλλον, από τους πιο ξηροφυτικούς κάρτους που υπάρχουν. Άρα αποτελούν μία πρόκληση για τον καλλιεργητή. Ο πολυκέφαλος, ο πάριο ξεραντεμοειδής και σε μικρότερο βαθμό ο οριζονταλόνιος αποτελούν πρόκληση για έναν καλλιεργητή. Και δεν θα το συνιστούσα για αδαείς. Θα πρέπει πρώτα να μάθει κάποιος με τους υπόλοιπους, με πιο εύκολα είδη, για να πάει σε αυτό. Απλώς ξέχασε. Όχι, ξέχασε τα. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Αν τα παραμελήσεις, θα είναι η καλύτερη τους. Εν τω μεταξύ έχουν και ένα ιδίωμα, αρκετοί κάτι, σίγουρα όμως οι πολυκέφαλους, οι πάροι, κάνουν μία πάυση μέσα στο κατακαλό. Και πρέπει να είσαι σε εγρήγορση να δεις την ανάπτυξή τους, αυτή έστω την ισχνή ανεμική ανάπτυξη που έχουν στην κορυφή, είναι τα αγκάθια. Και πότε θα πρωτοποτήσεις, καλό είναι να αργήσεις λίγο παρά να βιαστείς και να δεις αν κάνει κάποια στιγμή στα μέσα του καλοκαιριού κάποιο σταμάτημα η ανάπτυξη λόγω της υπερβολικής ζέστης, να μην δίνεις και εσύ πολύ νερό τότε. Δηλαδή μην τα ποτίζεις, έχετε στο μυαλό κάπου σαν καλλιεργητή. Σαν καλλιεργητής, έχεις στο μυαλό σου ότι αυτά τα φυτά έχουν υψηλή θνησιμότητα από μυκητιάς που προκαλούνται από το υπερβολικό πότισμα, οπότε πρέπει να τα έχω λίγο στο μυαλό μου να τα φροντίζω διαφορετικά. Παρακαλώ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και πριν, γιατί είχα πεταχθεί εξ' αν είπες για την καλλιέργεια. Ναι. Αυτά που είπε ο Χρήστος, ο πυλός, το πυλόδες, κοκκινόκομα και ο ήλιος είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Για αυτά τα φυτά. Στο είναι απαραίτητο. Δεν θα περπατήσουν αν δεν έχουν πυλό και ήλιο. Τα πρώτα μου σπορόφυτα από χοριζονταλόνιους, ας πούμε, τα πρόσεχα πώς και πώς, τα είχα στη σκιούλα μη μου τα κάψει ο ήλιος και καθόντουσαν εκεί και με κοιτούσαν, ήταν 2 χιλιοστά. Πήγα με Μεξικό πρώτη φορά, τα είδα όλα απλωμένα τζάκια. Γυρίζω πίσω, παίρνω τα σπορόφυτα μου, τα πετάω έξω. Σε 2 εβδομάδες είχαν πετάξει αγκάθι. Ναι, αυτό είναι μια διαφορά. Τι πιο όμορφοι στα εξέλιξη θα του δει κανεί, όχι του πιο όμορφου, όμορφοι θα του δει κατά από την πλατεία που σα έδειξε. Γιατί του οραζόμενου, πολύ σπάνια να του δει κατά από την πλατεία. Το πολύ πολύ να του δει ανάμεσα σε βράδυ. Το πολύ πολύ. Το με η μεγαλύτερη προστασία που μπορούν να έχουν, αν είναι τυχεροί. Χρειάζονται βέβαια λίγο σκιούλα και γι' αυτό. Στην αρχή τη ζωή του. Στην αρχή τη ζωή του. Αυτή που ήταν στην ασκοπεδιάδα. Πώ? Είναι ιδίωμα το δεξέρι. Αυτά τα μέρη του αρέσουν. Αυτά τα μέρη του αρέσουν. Οι λασκοπαιδίατες αυτές που του σα έδειξαν να συνεπάρχουν μαζί με τη Μαμιλάρη Αρχαίτερη και, και το αστρόφυτο Μαστερία. Και όλα τα φυτά όπως είδατε, λασκοπαιδιά λαγκάρ, ήταν μέχρι τη μέση. Μην διανοηθείτε αυτό. Αυτό στην καλλιεργία δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δείτε εμεί πώ έχουμε το δεξέρι στη γλάστρα. Αυτό στη φύση είναι μέχρι εδώ στο χώρο. Δεν θα πάθει κάτι, είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε το κλίμα, επομένως δεν μπορούμε να το μιμηθούμε αυτό, δεν μπορούμε να τον βάλουμε κι εμείς μέχρι εδώ στο χώμα. Αυτός όμως, σας θυμίζω, τις φωτογραφίες ήταν μέχρι εδώ στο χώμα. Και ανεβοκατεβαίνει ακριβώς. Εκεί όχι τόσο σπάνια στην περιοχή αυτή. Αυτό ισχύει, ξεραίνεται γρήγορα. Αυτό που είπα, Ανδρέας, κοιτάξτε, την οργανική ύλη στα φυτά μας τη δίνουμε μέσα από το καστανόχωμα που βάζουμε μέσα. Το κοκκινόχωμα το θεωρώ τη ραχοκοκαλιά ενός υποστρώματος για κάποιον. Τη ραχοκοκαλιά πραγματικά. Διότι μπορεί να είναι φτωχό με σε οργανικά συστατικά, σε οργανική ύλη, κυρίως άσπρο, που έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε άσπρο για τον κάμπο. Γι' αυτό και τα λιπάσματα που είναι για τους κάρτους είναι φτωχά σε άζωτο και γι' αυτό συνιστώ τέτοιου είδους λιπάσματα που είναι φτωχά σε άζωτο και αυτά πάλι στη μισή δοσολογία που λέει ο κατασκευαστής. Το κοκκινόχωμα όμως έχει μεταλλικά στοιχεία μέσα μοναδικά. Γι' αυτό σας λέω ότι το να μεγαλώνετε κάρτους σε τύρφη, σκέτη τύρφη, τους στερείτε αυτά τα υλικά. Τους τα στερείτε, δεν μπορούν να τα έχουν. Αν είναι μια σκέτη τύρθη, σας έδειξα τα γκάτια αυτά τα υπέροχα. Αυτά σας είπα. Είναι αποκρυσταλλωμένο ασβέστη.
πώς θα μπορούσε, αν δεν έχει ασβέστη ο κάρτος να φτιάξει κάτι. Αν το έχει σε μια σχέδια τέτοια, αυτό το φυτό που θα έχεις, πρακτικά μετά από λίγο καιρό, δεν θα είναι το πραγματικό φυτό. Θα είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό σας λέω ότι ο κορμός του υποστρώματος του κάρτους είναι το κοκκινόχωμα και τη δοσολογία την αλλάζουν. Γιατί υπάρχουν και φυτά τα οποία φυτρώνουν στην Νότια Αμερική, ειδικά σε όξινο υπόστρωμα. Εκεί μπορεί να εγώ έχω φυτά τα οποία δεν βάζω καθόλου κοκκινόχωμα μέσα σκέτο. Γιατί κάποιοι δισκόκαρτοι έχω διαβάσει ότι φυτρώνουν σε κουάρτ τζάμου που έχει ελάχιστα στοιχεία φυλοχώμα. Και άμα κουάρτ, δηλαδή δεν έχει κοκκινόχωμα καθόλου. Το πρόβλημα είναι ότι αν ένα φυτό έχει συνηθίσει σε όξινο υπόστρωμα και το βάλει σε αλκαλικό, θα πεθάνει. Έτσι. Η κάθε όμως δεν έχει τέτοια πρόβλημα. Γιατί περισσότεροι μεγαλώνουν σε αλκαλικά υποστρώματα. Χρήστο, και αν θες σήκωσε ένα-δυο φυτά και πες την ηλικία από πίσω. Ναι. Για να καταλάβει το κόσμος τι μπορεί να περιμένει. Κάτσε να δω, Αυτός από πίσω. Ξερανθεμοειδής είναι. Ναι, ο ξερανθεμοειδής αυτός το 83. Όχι 83, το 83 έδωσε. Α83. Νούμερο, από πίσω. Το πίσω μέρος ήταν πέρα, πάνω. Το πίσω μέρος δεν γράφει αυτό. Το α83 είναι το 91. Ωραία, 91. Γεννημένος. Συνομιλικό! Έτσι! 26 ετών και τώρα μόλις βγάζει λόγο. Παραβλάστημα. Άρα καλά λένε, από τα 20 και πάνω. Καλά λένε. Να ρωτήσω κάτι, και αυτά μπορεί να τα προβλέπετε κανείς από το ΙΔΕΗ και μόνο ή... Από το ΙΔΕΗ, δεν ξέρω, εγώ δεν φαίνονται από το ΙΔΕΗ. Εγώ δεν φαίνω ποτέ από το ΙΔΕΗ. Ναι, προτιμώ τα αξιόπιστα φυτόρια, τους αξιόπιστα φυτόρια. Στην Ελλάδα ναι, αλλά στο Πουλιμένο δεν θα βρείτε αυτά. Τους πάει και τους σε αξιόπιστους φυτοριούχους του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το 91 είναι αυτός. Αυτός ο Πάρη λοιπόν είναι το 91. Τόσα χρόνια και κοιτάξτε μάνα μου, σας έχει γίνει. Είμαι της άποψης, ότι αυτή η γλάστρα είναι επαρκής ακόμα. Είναι επαρκής ακόμα, αλλά γενικά αυτά τα φυτά είναι καλό να μην τους δίνεις. Καταρχάς, στους κάρτους δεν κάνουμε overpotting. Δηλαδή δεν βάζουμε έναν κάρτο σε πολύ μεγαλύτερη γλάστρα. Όταν λοιπόν είναι να τον αλλάξουμε, εγώ θα τον άλλαζα επειδή είναι δύσκολος κάρτος, αλλά δεν θα τον άλλαζα εύκολα. Θα τον άλλαζα όταν πλέον αρχίζει να θυσιάσει η διάσταση του κάρτου και αρχίζει και παραμορφώνει το κάτω του αγκάθου. Αυτό θα με πείραζε και επειδή θα είχα πρόβλημα και να το ποτίσω, έτσι. Δεν θα πρέπει να έχει νερό. Όταν λοιπόν αγγίξει σχεδόν το τείχωμα, θα του αλλάξω γλάστρα. Αλλά ένα μέγεθος μόλις παραπάνω. Ένα μόνο μέγεθος παραπάνω. Προσέξτε πολύ. Ειδικά αυτά τα ξηροποιητικά είδη, το overpotting σημαίνει βέβαιο θάνατο για τα φυτά. Είναι ο χειρότερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν τις διαλύσεις. Το overpotting θα δημιουργήσει, θα τους φρεσάρει καταστάσεις και θα δημιουργήσει μια τεράστια επιφάνεια. Κόμματος τα οποία δεν θα υπάρχουν ρίζες. Και επειδή δεν θα υπάρχουν ρίζες, δεν θα ελέγχεται το πόδι στο χρόνο του χρόνου. Με αποτέλεσμα 100% εξαφανισμένο σάπισμα για το φυτό. Με δεδομένο ότι έχουν μεγάλη χρησιμότητα κάποια είδη όπως σας εξήγησα, όπως ο Πολυκέφαλος, ο Οριζονταλόνης και ο Πάρη.
Ha, ha, ha.